ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στο night club, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, 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 ρίξε λάσπη, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στην εξοχή, δεν έχω το μαγιό να κάνω πάνω. Όταν βρίσκομαι στην εσοχή, μου χαμογελάει ένας άρουρεος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε λάσπη, 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 λάσπη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια Πέμπτη. Καλησπέρα, άλλη μια πολιτική εκπομπή Λάσπη. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 23 Οκτωβρίου. Σήμερα δεν έχουμε στην παρέα μας πολιτικούς καλεσμένους, με τον αυστηρό και συνηθισμένο όρο που, έχει, που σας έχει συνηθίσει η τηλεοπτική εκπομπή Λάσπη. Σήμερα στην παρέα μας έχουμε πολίτες πολιτικοποιημένους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και βρίσκονται σήμερα μαζί μας εν ώψη της 28ης Οκτωβρίου, της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολλά πράγματα να μας πούν, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι φέρουν από το παρελθόν και διατηρούν συγκεκριμένες αξίες, αξίες που κάποιοι από εμάς μπορεί και να έχουν χάσει ή κάποιοι μπορεί να έχουν φροντίσει να τις χάσουμε. Δεν θα κουράσω περιγράφοντας περισσότερο τους σημερινούς μου καλεσμένους. Θα πω ότι έχω τρεις εκλεκτούς, τουλάχιστον καλούς μου γνωστούς, για να μην πω φίλους. Να συστήσω λοιπόν τη σημερινή μου παρέα. Από αριστερά μου, ο Παναγιώτης ο Αφάλης. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι πρόεδρος του Πολεμικού Συλλόγου Καταδρομέας και πρόεδρος του Πολεμικού Συλλόγου Κομμάντος 1974. Συνεχίζω πιο αριστερά, ο Ευγένιος ο Χριστοδούλου, έφεδρος αλεξιπλουτιστής. Και στην άκρη του πλάνου, ο Κυριάκος ο Κόκκινος, ο οποίος είναι έφεδρος αλεξιπλουτιστής, βατραχάνθρωπος, δικηγόρος Παραρίο Πάγο και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βατραχανθρώπων. Καλησπέρα σε όλους σας λοιπόν. Καλησπέρα, Ευγένιε. Και καλησπέρα, Κυριάκο. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να συζητήσουμε, εγώ θέλω να σας πω ότι σας υποδέχομαι προσωπικά με μεγάλο σεβασμό, γιατί άνθρωποι οι οποίοι στο παρελθόν έχουν δώσει μάχη, όχι οικονομική μάχη όπως είναι σήμερα ίσως κάποιες καταστάσεις, αλλά πραγματική μάχη για την πατρίδα, φέρουν κάποιες αξίες οι οποίες εν ώψη 28 Οκτωβρίου, αλλά και όχι μόνο, πρέπει να τις αναδεικνύουμε. Ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε, ευχαριστώ για την ενημέρωση που θα μας κάνετε και νομίζω ότι οι φωνές σαν τις δικές σας δεν πρέπει να παρουσιάζονται μόνο εν ώψη εθνικών επαιτίων, αλλά και σε πολύ πιο συχνή βάση, γιατί έχετε αξίες που ίσως πάμε να χάσουμε. Πολύ σωστά. Θα ξεκινήσω με την σειρά από δίπλα μου, με τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, είπα ότι είσαι πρόεδρος του Πολεμικού Συλλόγου Κομμάντος 1974. Είναι αυτό που καταλαβαίνω? Μίλησέ μου λίγο για το σύλλογο. Τι είναι ο σύλλογος αυτός? Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία και για την ευκαιρία που μας δίνετε να ενημερώσουμε το κοινό σας εδώ ποιος είναι ο σύλλογος Κομμάντος 1974. Ο σύλλογος Κομμάντος 1974 ιδρύθηκε το 1985. Αποτελείται από τους καταδρομείς της Αλφα Μοίρας Καταδρομών που υπηρετούσαν στις 21/7/1974 στο Μάλεμε, 366 καταδρομείς και αξιωματικοί και καταδρομείς, 25 της Γάμα Μοίρα Αμφιβίου Καταδρομών και 52 μέλη πληρώματα αξιωματικοί της μονάδας της 354 μονάδας τακτικών μεταφορών. Mm-hmm. Ανέφερα καταδρομείς και αεροπόρους γιατί όλοι αυτοί συμμετείχαν στις επιχειρήσεις της Κύπρου. Στην επιχείρηση Νίκη, να αναλύσουμε πώς έχει η επιχείρηση Νίκη και στις δύο μάχες που ακολούθησαν μετά στην Κύπρο το 1974. Η μονάδα μας στις 20 Ιουλίου είχε ετοιμαστεί, όπως και όλες οι άλλες μονάδες των καταδρομών,
και γενικά οι στρατιωτικές μονάδες νομίζω ότι εν καιρό πολέμου έχουν κάποιο χώρο τον οποίο πρέπει να πάρουν να τον υπερασπιστούν. Εμείς συγκεκριμένα η Α' Μοίρα Καταδρομών έπρεπε να πάει να υπερασπιστεί το έδαφος της ΚΟ και της Ρόδος σε περίπτωση επιβολής. Τελευταία στιγμή ήρθε η εντολή να αλλάξει το σχέδιο αυτό. Τι ηλικία ήσουν τότε? Ήμουνα 21 χρόνια. Mm-hmm. 21 χρόνια, είχα 18 μήνες παλιός καταδρομέας. Θητεία έκανες λοιπόν, εσύ πήγες να κάνεις θητεία σου και τέτοια. Ναι, θητεία. Εγώ υπηρέτησα θητεία, δεν πήρα καμία προαγωγή. Mm-hmm. Καταδρομέας στάσιμος έχω μείνει μέχρι τώρα δεν έχω. Στασιμούλης καταδρομέας, ναι. Και πήραμε εντολή να άλλαξε η εντολή για να πάμε στην Κύπρο. Ξεκινήσαμε μέσα από το αεροδρόμιο στο Μάλεμε με τουριστικά λεωφορεία. Ακολουθήσαμε μια μεγάλη διαδρομή γύρω στα 20 χιλιόμετρα και πήγαμε στο αεροδρόμιο 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα. Είχατε αίσθηση που πάτε? Είχαμε αίσθηση και δεν είχαμε ικανά. Είχε κυκλοφορήσει δηλαδή το. Είχε τώρα στους περισσότερους μπορεί να μην είχε. Mm-hmm. Αλλά φαινόταν. Ενώ είχε γίνει μια προετοιμασία να πάμε στα νησιά, είχαμε άλλο φορτίο να πάρουμε. Είχαμε να πάρουμε κοντά μας αυτοκίνητα με τα πολεμοφόδια και αυτά. Αυτά δεν ακολούθησαν ή δεν φαινόταν τουλάχιστον ότι ακολούθησαν. Και πήραμε μόνο ένα μπέρκιν με 3.000 σφαίρες οι απλοί καταδρομής. Όσοι είχαν βαρέα αναομάδες πήραν τα βαρέα τα πολυβόλα τους και τα πολυβόλια. Μας έχει μείνει η διαδρομή ήταν η χαρακτηριστικότερη, είχε μείνει ιστορική πλέον. Είχαμε τόση μεγάλη χαρά να μας χαιρετάει ο κόσμος από το δρόμο, να κουνάνε μαντήλια βράδυ βέβαια. Και εμείς να τραγουδάμε μέσα, αυτό δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Φτάσαμε τελικά και στην 115 πτέρυγα μάχης και ήρθαν 20 αεροσκάφη τύπου Νοράτρεξ. Ήταν έτοιμα για να μας υποδεχτούν να μας μεταφέρουν στην Κύπρο. Για να μην πολεογούμε στο κομμάτι αυτό, από τα 20 ήταν είπαμε, δεν ήταν δύο ντακώτες πήγανε κάτω, έπεσε η μία, σώθηκε ένας. Ναι, αυτό είχε ακουστεί. Αυτά είναι παραμύθια. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι ήταν 20 Νοράτρεξ. Δόθηκε εντολή όσα σηκωθούν ακριβώς μέχρι τις 12, καλώς έχει. Από εκεί και τώρα είχε απαγορευτικό για να σηκωθούν, γιατί φρόντισαν 3 ώρες να πάνε και 3 να γυρίσουν, ώστε να μην βρεθούν στον δρόμο σε φως και να χτυπήσει η τουρκική αεροπορία. Έτσι σηκώθηκαν τα 14. Ένας, το 15ο λέει, εγώ δεν σηκώνουμε, είναι η ώρα η απαγορευτική, οπότε ο 17ος του είπε φύγε από μπροστά να μην σε χτυπήσω και έφυγε. Αυτό ήταν ο πιλότος ο Πετρουλάκης. Αντισμένος, νομίζω, Πετρουλάκης. Και ξεκινήσαμε 15. Δύο στην πορεία έχασαν τον δρόμο τους. Και αντί να κατεβούν στην Κύπρο, κάποιοι πήγε στο Ηράκλειο, κάποιοι πήγε στο. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω τι σημαίνει έχασαν τον δρόμο τους. Είναι λίγο καχύποπτο ή συμβαίνει αυτό? Όχι, είναι όσο για εμάς, επειδή δεν έχει ανοίξει το φάκελο στην Κύπρο για να δούμε τι έγινε, γιατί δεν μπορείς να χάσεις τον δρόμο σου για την Κύπρο και να τον ευρύς για τη Ρόδο ή για το Ηράκλειο. Ναι, καλά, βέβαια. Ναι, αυτά δεν μπορέσαμε να. Δεν έχουμε αποδείξεις για κάτι τι συνέβη, γιατί δεν ανοίξει το φάκελο να δούμε τι. Ούτε μπορούμε να κατηγορήσουμε τον ένα τον άλλον άλλα. Λέμε τη γνώμη μας ότι αντί να πάνε κάτω 20, είπαμε δεν μπορέσαν. Πήγανε 15, διότι τα 5 απογορευόταν. Mm-hmm. Από τα 15 πήγαμε 13 και τελικά από τα 13 χτυπήθηκαν όλα τα αυτά. Χτυπήθηκαν από φύλλα και χτυπήθηκαν πέρα όλα τα αεροσκάφη τη νύχτα. Πολλοί λένε ότι δεν δόθηκε εντολή ότι πηγαίνουμε κάτω και εντολή είχαν δώσει και όλα. Μάλλον οι άνθρωποι που ήταν στα χειριστήρια κοιμήθηκαν ή μπορεί να υπήρχε και σκοπιμότητα ώστε να χτυπηθεί όλη η μονάδα, να θυσιάσουμε 350 καταδρομής, ώστε να πούμε ότι η απόσταση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου είναι μακριά και δεν υπάρχει δυνατότητα ενίσχυσης της Μεγαλονήσου. Αυτά υπόθηκαν μετά. Πρέπει να σας πω όμως ότι ξεκινήσαμε εμείς, να επανέλθω λίγο, δεν είπα το κυριότερο, ότι έπρεπε να κατέβουν στην Κύπρο οι μονάδες αλεξιστοντιστών και η μονάδα η Β' καταδρομών που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Γιατί μέσα στη Θεσσαλονίκη είχε δύο μονάδες καταδρομών, τη Β' και τη Δ' νομίζω, έτσι. Και η μία είχε το ΚΑΠΑ, έλεγε δηλαδή Β' Κύπρος. Mm-hmm. Έπρεπε να πάει αυτή. Έγινε η διαδικασία. Μπήκαν σε αεροπλάνο της αεροπορίας κανονικής της Ολυμπιακής, ήρθαν στα Χανιά και ξαναγυρίσανε πίσω. Τι είχε συμβεί? Όσοι ήταν στο χρονικό διάστημα εκείνο της Χούντας, κοντά σε πόλη Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ήταν φίλοι του καθεστώτος. Οπότε. Δεν ξεκίνησαν να έρθουν και το ξεκίνημα που κάναμε γύρισαν. Οπότε σηκωθήκαμε να φύγουμε εμείς, όταν είμαστε μια απομονωμένη μονάδα εκεί στην Κρήτη.
και έγινε η όλη η διαδικασία με εμάς. Μετά ο διοικητής της συγκεκριμένης μονάδας άλλαξε και το όνομα. Βέβαια δεν είναι τιμητικό τώρα για ένα καταδρομέα να παίρνει εντολέ και να δημιουργήσει όλα αυτά τα πράγματα. Φυσικά. Ναι, δεν είναι αυτό. Όπως δεν είναι και για τους πιλότους που δεν ξέρουμε τι έγινε καθόλου. Τέλος πάντων, εμείς κατεβήκαμε κάτω. Είχαμε το αεροπλάνο, που χτυπήθηκε είχε 27 νεκρούς καταδρομής και το τετραμελές πλήρωμα. 31 και από ένα άλλο αεροπλάνο ανασύρθηκαν 2 νεκροί και 9 τραυματίες. 9 ή 10 τραυματίες. Στη συνέχεια ήρθαν φορτηγά κυπριακά και μας πήραν και μας πήγανε σε, σε ένα μέρος που είχε πορτοκαλιές, ήταν η ιερατική σχολή της Κύπρου. Σε ποια πόλη κοντά αυτό? Στην Λευκοσία. Αυτό η προσγείωση έγινε στο αεροδρόμιο. Τα αεροπλάνα έχουν να σου πω ότι πέρα από τα δύο νομίζω ή ένα ακόμα ή άλλο ή τέσσερα τα έκαψαν. Τα έκαψαν γιατί ήταν χτυπημένα και δεν μπορούσαν να γυρίσουν γιατί παραμείνουν και φαίνονται. Τα έκαψαν εκεί. Και δεν σταμάτησαν ούτε τις μηχανές. Σχεδόν πηδήσαμε από τον αέρα, σχεδόν στο μισό μέρο να φύγαμε όλοι κάποιοι. Και ακούγαμε και τον μπαμ μπούμ, θυμάμαι μόλις πέσαμε κάποιοι, απογοητευτήκαμε, βγάλαμε και τα πολεμοφόδια μας και όλα αυτά. Λέγαμε τώρα θα χτυπήσουμε. Πώς ξέραμε τώρα, παιδάκι μας, δεν είμαστε, Είχαμε βέβαια το καταδρομικό, αυτό δεν υπήρχε θέμα. Αφού ετοιμαστήκαμε για αυτά, ήρθαν όμως τα φορτηγά, μας πήραν και πήγαμε σε μια σχολή Γρηγορίου. Εκεί μας φέρανε καρμάδες, φτιάρια και αυτά, ανοίξαμε ορέγματα. Πρέπει να τονίσουμε τις ημερομηνίες, γιατί έχει μεγάλη σημασία ότι εμείς ξεκινήσαμε 21 Ιουλίου, ξημερώνοντας 22. Δηλαδή η διαδρομή μας ήταν και από τις 21 τα μεσάνυχτα και βρεθήκαμε 22 το πρωί τα χαράμενα στην Κύπρο. Έχει μεγάλη σημασία, γιατί εμείς δεν συμμετείχαμε ούτε στο πραξικόπημα ούτε πουθενά. Mm-hmm. Ούτε είμαστε μονάδα κάτω στην Κύπρο. Οι μονάδες που ήταν στην Κύπρο ήταν η Ελληνική Δύναμη Κύπρου, η οποία ήταν νόμιμη μονάδα ελληνική στην Κύπρο σύμφωνα με την υπογραφή σαν τότε Πιαβέροφ και Καραμαλή και Κλειρίδης, ποιος ήταν τότε να. Συνθήκη του Λονδίνου και της Ζυρίχης, που είχαμε από τη μία πλευρά την ελληνική την ΕΛΔΙΚ και από την τουρκική είχαμε την ΤΟΡΔΙΚ. Ήταν η μονάδα. Και η αντίστοιχη σύνομη μονάδα ήταν ο στρατός της Εθνικής Φοράς, δηλαδή της Κυπριακής Δημοκρατίας, στον οποίο υπηρετούσαν και Ελλαδίτες, οι Κυπριακοί. Αυτές ήταν οι μονάδες καθόλου. Υπήρχαν μονάδες ξένες και εμείς που πήγαμε την επόμενη. Πήγαμε μετά από 5 μέρες δηλαδή. Εμείς μόλις πήγαμε κάτω, αντιμετωπίσαμε μια κατάσταση. Πώς ήμασταν διαλυμένος. Δεν λέμε ήταν διαλυμένος, μονάδες όλα αυτά. Και το κυριότερο, πήγαμε κάτω 22, στις 23 υπογράψανε η κεχηρία. Να προλάβετε και να κάνετε άλλωστε. Και η κεχηρία, όπως θα πω και στη συνέχεια, οι δύο μάχες που έγιναν σε κεχηρία. Η κεχηρία όμως τι σημαίνει για ένα διοικητή σε μια μονάδα. Μπορεί να δώσει εντολή στο διοικητή του λόγου ή στους να πάνε να πολεμήσουν. Μπορεί να δώσει εντολή. Όχι βέβαια. Το μόνο που να κάνει είναι να αναδιπλωθείτε ή πάμε να φύγουμε. Αυτά είχαν οι κεχηρίες. Η κεχηρία εμείς προχωράνε έκανε οι Τούρκοι. Η κεχηρία εμείς προχωράνε έκανε οι Τούρκοι. Και όλα αυτά, τα 38% περίπου έχουν πάρει, τα πήραν σε καιρό η κεχηρία και με δημοκρατία στην Ελλάδα. Και με δημοκρατία, γιατί πριν αυτό ένα 8% είχαν πάρει. Βέβαια, αν πούμε τώρα ότι αυτό το κομμάτι που βλέπουμε εδώ το τραπέζι είναι η Κύπρος, οι Τούρκοι δεν πήγανε με 10 καράβια ή με υπόπληκτα γύρω-γύρω. Που ένα χώρο τόσο δεν πήγανε. Mm-hmm. Εάν στον χώρο αυτό υπήρχε μια μονάδα κατά το δρόμο, δεν ήθελε τίποτα. Μια μονάδα, καθώς εκεί πέρα θα τους θέλεις, δεν υπήρχε το πρόβλημα. Αλλά πώς να υπάρχει, όταν προϋπήρχε μια διάλυση και είχε προηγηθεί μια 5 μέρες πραξικόπημα, ξέρεις τι σημαίνει πραξικόπημα, όπως το ζήσαμε και το γνωρίσαμε κάτω. Σκότωνε ο Κύπριος τον Κύπριο. Ο Έλληνας στον Κύπριο, ο Κύπριος στον Έλληνα. Αυτά γινόταν κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ποιους είχατε αίσθηση ότι πάτε να υποστηρίξετε? Εμείς, και θα σου πω γιατί σε ρωτάω. Εμείς γνωρίζαμε ότι πάμε να πολεμήσουμε τους Τούρκους. Γιατί είχε γίνει ήδη η απόβαση. Για να υποστηρίξετε ποιους? Τους Κύπριους. Τους Έλληνες Κύπριους. Τους Κύπριους. Πώς νιώθατε λοιπόν τότε για το λαό της Κύπρου, ποιοι νομίζατε ότι είναι? Πηγαίναμε σαν Έλληνες ότι θα υποστηρίξουμε Έλληνες. Και αυτό κάναμε. Υποστηρίξαμε Έλληνες. Κύπριους Έλληνες. Ο λόγος λοιπόν που σε ρωτάω είναι, μου έχει μεταφερθεί η εξής ερώτηση. Ωραία, παιδιά, εντάξει, Κύπρος, αδέρφια μας, πράγματι χριστιανοί. Μια χώρα με άλλη σημαία. Μια χώρα με άλλο νόμισμα. Μια χώρα η οποία έχει υπάρξει και μπορεί ακόμα να είναι και ψηλοβρετανική κοινοπολιτεία. Γιατί τόσο αδέρφια μας αυτός ο λαός? Είχατε λοιπόν την αίσθηση ότι πάτε σε μια ξένη χώρα? Ποτέ. Αυτό. Ποτέ δεν σταθήκαμε. Εμείς και τώρα μπορεί να έχει και τους πληθυσμούς τους αντίστοιχους και τα λοιπά. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι το θέμα.
η Κύπρος έχει Έλληνες και δεν χρειάζεται εδώ, αν παρακολουθήσετε την τηλεόραση. Και το Βερολίνο έχει Έλληνες. Ναι. Αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι σε κάποια γωνιά και τη Συρία υπάρχει κάποια εκκλησία και υπάρχει κάποια κοινότητα με 50 ανθρώπους. Είναι Έλληνες. Άρα μια μειονότητα λοιπόν μου περιγράφει. Εδώ δεν είναι πράγμα, εδώ πέρα δεν μιλάμε για μειονότητα, μιλάμε για ελληνισμό μεγάλο. Mm-hmm. Δηλαδή μετά από την Ελλάδα στην Κύπρο είναι ελληνισμός και μετά πάμε σε άλλα μέρη που είναι πιο λιγότερος. Να περάσω λίγο στους... Στην Κύπρο καταρχάς δεν μιλάμε για μειονότητα ελληνική, ναι, ναι, μιλάμε ήθελα. Πλειονότητα ελληνική, αμυγής πληθυσμοί που υπάρχουν εκεί τουλάχιστον από τα ιστορικά δεδομένα χιλιάδες χρόνια, όσο δηλαδή έχουμε ιστορία στην Ελλάδα έχουμε αντίστοιχη ιστορία και στην Κύπρο, με αντίστοιχη παράδοση θρησκευτική, πολιτιστική, ίδια με την Ελλάδα. Έχουμε ακόμη και τον Ηρακλή ο οποίος έχει επισκεφθεί την Κύπρο, έχουμε τις παραδόσεις και την Αφροδίτη που ξεπήδησε από τα νερά της Κύπρου. Επομένως μιλάμε για τεράστιο πολιτισμό και ιστορία ελληνική. Και αυτός που ρωτάει αυτό, θα ήθελα μόνο αυτό να επισημάνω, δεν μπορεί να τίθεται αυτό το ερώτημα από έναν ο οποίος αισθάνεται βαθιά Έλληνας, γιατί πας και ποιον πας να υπερασπίσεις. Όχι γιατί. Ή ποιους πας να υπερασπίσεις. Πώς ένιωσες. Ναι, ποιους πας να υπερασπίσεις. Ποιους πήγαν να υπερασπίσουν η ελληνική, ο ελληνικός στρατός στη Μικρασία. Ποιος πήγε να υπερασπίσει. Μιλάμε για μια περιοχή Μικρασία που δεν ήταν μόνο Έλληνες, αλλά η πλειοψηφία ήταν Έλληνες. Ήταν περιοχές που είχαν κατοικήσει Έλληνες χιλιάδες χρόνια. Γιατί πήγε λοιπόν ο ελληνικός στρατός να απελευθερώσει αυτόν τον πληθυσμό και να τον ενσωματώσει στη μητέρα Ελλάδα. Mm-hmm. Με ποια αίσθηση πήγε και το έκανε. Με την αίσθηση ότι αυτοί ήταν σκλαβωμένοι λαοί και απαιτούσαν την ελευθερία τους. Αυτό είναι που μας συνδέει με το μήνυμα της 28ης. Γιατί δηλαδή πολέμησε ο ελληνισμός όλα αυτά τα χρόνια, τα χιλιάδες χρόνια. Ναι. Πολέμησε για την ελευθερία του. Παναγιώτη, κάτι από αυτού εσύ. Παναγιώτη, με συγχωρείς. Ευγένεια, κάτι από αυτού εσύ. Εγώ συγκινήθηκα περισσότερο από αυτό που είπε ο Κυριάκος για το θέμα της Μικράς Ασίας, γιατί είναι η καταγωγή μου από εκεί. Και οικογενειακώς υπάρχουν νεκροί και τραυματίες σε αυτήν την υπόθεση. Έτσι, ο παππούς μου ήταν 7 χρόνια στρατιώτης. Λέω τώρα, ας πούμε. Και οπωσδήποτε δεν είναι τυχαίο που τους Έλληνες εκείνες τις περιοχές και όλοι οι Άραβες τους λένε Ιουνάν, Ιωνία δηλαδή. Έτσι, άρα αναγνωρίζουν ακόμα και υποσυνείδητα ότι αυτά είναι ελληνικότατα εδάφη. Εξάλλου αυτοί εμφανίστηκαν από το 1200 μετά Χριστόν και άρχισαν να κατεβαίνουν και να καταλαμβάνουν αυτά τα μέρη. Οπότε είναι, θα τις έλεγα αυτή τη στιγμή, αλύτρωτες πατρίδες, όχι ούτε ξεχασμένους ούτε χαμένες, αλύτρωτες. Όπως είναι και εμείς το λέμε εδώ πέρα Βόρειος Ήπειρο. Βόρειος Ήπειρο. Και είναι η Βόρειος Ήπειρο, η οποία έχει καταληφθεί από τον ελληνικό στρατό, έχει επελευθερωθεί 2 φορές. Mm-hmm. Αλλά οι μεγάλες δυνάμεις τα ξαναδίνανε πίσω. Η Κύπρος έχει άλλη σημαία, διότι η ξένη κατοχή είναι που αυτό το έχει επιβάλει. Οι Εγγλέζοι βέβαια, που πάντα είναι εντός εισαγωγικών φίλοι μας και πάντα ήταν οι εχθροί μας. Και βασίλευε πάντοτε. Πάντα. Έτσι. Και θέλω να πω ότι είναι ένα έθνος, είμαστε με 2 κράτη. Είμαστε ένα έθνος με 2 κράτη. Πιστεύω ότι συντόμως θα γίνουμε ένα έθνος, ένα κράτος. Αυτό πιστεύω εγώ ότι θα συμβεί κάποια στιγμή, γιατί είναι ιστορικά αναπόφευκτο, γιατί είναι έλλειμμα ιστορικό και κάποτε πρέπει να γίνει. Θεωρείτε ότι ο κυπριακός λαός έχει τα ίδια αισθήματα προς τον ελληνικό λαό? Πιστεύω ότι η ανάλογη προπαγάνδα που έχει γίνει εκεί όλα αυτά τα χρόνια και με βάση ότι τάχα φταίνει οι Έλληνες για αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα, ότι δηλαδή η Ελλάδα από εδώ, η μητέρα πατρίδα, τους κάνουν με την προπαγάνδα τους να στρέφουν δουλειά και εναντίον μας. Αυτό έρχεται σε αυτό που λέμε το διάρρη και βασίλευε. Mm-hmm. Καλή δουλειά των Εγγλέζων, οι οποίοι διατηρούν 2 βάσεις που υποτίθεται είναι εγγλέζικο έδαφος. Για μένα η Κύπρος θα είναι ελεύθερη όταν πάψει να οδηγάει αριστερά και να ανοίξει την Βρετανική κοινοπολιτεία. Ναι, πράγματι. Αν οδηγήσει δεξιά, έτσι. Λίγες χώρες στον κόσμο. Είναι σίγουρο ότι τότε πλέον θα γίνουν Έλληνες. Και μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές έχουμε εξεπίτηδες αλλοιώσεις των πληθυσμών, έτσι, με επίκους κτλ. Για να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Είναι μια διαδικασία που παίρνει πάρα πολλά χρόνια, βέβαια, έτσι. Η αλλοιώση του πληθυσμού. Αιώνες. Αν πούμε τώρα ότι οποτεδήποτε γινόταν εξέγερση επί τουρκοκρατίας, σφάζανε τεράστιους πληθυσμούς και φέρνουν άλλους να μείνουν, έτσι, αλλά αυτό το πούμε αργότερα. Είναι. Λοιπόν, να γυρίσω να, λίγο. Να προσθέσω κάτι στο κομμάτι αυτό. Ναι, βέβαια. Γιατί... Σε σένα θα γυρίσω κάτι καλύτερα. Ναι, γιατί οι Κύπροι έχουν όχι εν μέρει δίκαιο. Συνολικά μπορούν να πω ότι έχουν δίκαιο να μην έχουν και κάποιο καλό λόγο για μας.
και θα το στηρίξουμε στο εξής. Από τη μία πλευρά ο Πρωθυπουργός, ο επί Πρωθυπουργίας Γεωργίου Παπαδρέου, πήγε μια ταξιαρχία. Αυτός ο άνθρωπος είναι να δώσει χαρακτήρια αυτοί που κυβερνούσαν τότε. Αυτοί φρόντισαν ώστε να την πάρουμε και όλη την Κύπρο. Να την κάνουμε και φτάνουμε μετά έρχεται η Χούντα. Και τι κάνουμε τότε. Πήγαμε να ξυλώσουμε ένα εκλεγμένο πρόεδρο. Δηλαδή να το φέρουμε πιο απλά. Θα έρθει τώρα ένας απάνω από άλλο κράτος. Αφού λέμε ότι είναι άλλο κράτος μέλη συμμετοχή, θα υπάρξει να χτυπήσει το Σαμαρά. Έχουν κάπου και δίκιο οι άνθρωποι να τα λένε τα πράγματα όπως έχουν. Να σας ρωτήσω. Είναι μια δημοκρατία, έχουν εκλεγμένο αυτό. Άρα, και εγώ στο σημείο αυτό δεν μπόρεσα να καταλάβω, αφού από τις 15 που τότε διαβάσαμε τις εφημερίδες, έλεγε ο Μακάριος στον Κιζίκη, και το έλεγαν στα πρωτοσέλιδα, τα θυμάμαι, ότι ετοιμάζει το πραξικόπημα και αυτά. Αφού ήταν αρχηγός κράτους, γιατί δεν καλούσε τους 5 αξιωματικούς. Μα λέει, Ελλάδα εδώ, πού βρισκόσαστε. Και να αποφύγουν αυτό του 200.000 στον δρόμο των 38%. Άρα, εδώ πρέπει να δούμε τι έγινε. Ή μήπως ό,τι γράψουν μερικοί πρέπει να τακτοποιηθεί και καθόμαστε και μιλάμε για αυτά. Μήπως λένε θα πάρεις αυτό το έδαφος σήμερα, αύριο θα πάρεις αυτό, αύριο θα κάνουμε πόλεμο όλοι εκεί πέρα, αύριο θα κάνουμε. Μήπως είμαστε εκεί πέρα. Να γυρίσω λίγο. Λέμε, πήραμε ναι. Πήρανε τη μονάδα. Αντικαταστήσαν τον Παπαδόπουλο, ο οποίος δεν είναι ο άνθρωπος, δεν ήπερε να πάρουν την Κύπρο και βρήκαν τον Ιωαννίδη. Βρήκαν τον Ιωαννίδη. Θα μου επιτρέψεις μία μικρή παρέμβαση πάνω σε αυτό το θεωρώ πολύ. Τελείωσες. Ναι, ναι, τελείωσα. Πολύ κρίσιμο για την ιστορική και πολιτική ανάλυση που κάνουμε στα πράγματα. Το ερώτημα που έθεσες εννοώ. Δεν πρέπει να τίθεται το ζήτημα στο εμείς και εσείς. Αν είμαστε Έλληνες, είμαστε εμείς. Δεν υπάρχουν εμείς οι Κύπροι, εσείς οι Ελλαδίτες ή εμείς οι Έλληνες, εσείς οι Κύπροι. Είμαστε εμείς. Αλλά επειδή η φυλή μας έχει μέσα της το σπόρο του διχασμού και της διχόνοιας, είμαστε ίσα ικανοί να κάνουμε θαύματα και ηρωισμούς, όσο και να προδώσουμε αυτό που είμαστε μέσα σε μία στιγμή. Το ότι συνέβησαν λοιπόν κάποιες κινήσεις, θα το πω προδοτικές, από πλευράς Ελλαδιτών ή από πλευράς Κυπρίων, δεν σημαίνει ότι ο ένας θα φτύσει τον άλλον. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας και θα πρέπει από κοινού να τα διορθώσουμε και να μην επιτρέψουμε στον δρόμο να ξανασυμβούν. Αυτό είναι το νόημα. Η ενότητα λοιπόν είναι αυτό που θα πρέπει να μας μείνει από όλη αυτή την ιστορία και πώς δεν θα επιτρέψουμε την επανάληψη. Κυριάκο, θα μείνω σε σένα και θέλω και ως νομικός ενδεχομένως να έχεις και μια άλλη οπτική γωνία. Αυτή η ιστορία, εμείς μεγαλώνουμε, έρχονται και νέες γενιές, έρχονται νέα παιδιά. Αυτή η ιστορία πιθανόν δεν διδάσκεται. Πώς πιστεύετε και οι τρεις ότι η επόμενη γενιά μπορεί να μάθει τα συμβάντα, να εκτιμήσει τα συμβάντα και να κατακρίνει τα συμβάντα. Πώς φροντίζουμε λοιπόν σαν λαός, σαν έθνος, σαν σύλλογοι, σαν παιδεία, να μεταβιβάσουμε αυτά τα συμβάντα στην επόμενη γενιά. Γιατί διαφορετικά η μεθεπόμενη δεν θα γνωρίζει τίποτα. Θα σου απαντήσω. Καταρχάς, η διδαχή είναι κάτι το οποίο ασχολείται κατά κύριο λόγο η πολιτεία μέσα από το σύστημα εκπαίδευσης σχολείων κτλ. Αλλά αυτό συνδέεται άμεσα με την ιδεολογική φόρτιση που έχει εκάστοτε πολιτεία, δηλαδή οι ηγέτες της πολιτείας. Αν οι ηγέτες εμφορούνται από εθνικά ιδανικά, από τη φιλοπατρία, με την απλή έννοια του όρου, με τη φυσική έννοια του όρου, της αγάπης προς την πατρίδα σου. Από αυτό από το οποίο προέρχεσαι, από αυτό από το οποίο γεννήθηκες. Όχι με την φόρτιση που δίδουν πολύ ιδεολογικά σήμερα για να πλήξουν την έννοια της πατρίδας, αλλά με τη φυσική αίσθηση. Αν εμφορούνταν λοιπόν από αυτά τα ιδανικά και βέβαια θα πέναγαν διδαχή, πρώτα απ' όλα θα ήταν ένα κύριο μάθημα στο σχολείο, σε όλη την γκάμα της εκπαίδευσης, να διδάσκονται τα παιδιά ιστορία να την ξέρουν. Όχι να χρειαστεί να την ψάξουν και να την βλέπουν και από πολλές απόψεις. Γιατί οπωσδήποτε η ιστορία μπορεί να την διδαχθείς με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με την ιδεολογική προσέγγιση του καθενός. Εγώ δέχομαι να μπορείς να έχεις και μια συνολική εικόνα. Επειδή όμως τώρα οι τάσεις οι σύγχρονες είναι να καταπολεμείται οτιδήποτε εθνικό, και αυτό δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα μόνο, είναι μια διεθνή στάση να μειώνονται οι εθνικές ιδιαιτερότητες των λαών. Και θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο αυτό. Αυτό γίνεται στα πλαίσια ενός καλύτερου ελέγχου των λαών. Δηλαδή είναι πιο εύκολα ελέγξιμος ένας άνθρωπος ο οποίος δεν συνδέεται με κάτι το οποίο τον ενδυναμώνει. Δεν έχει δεσμούς οικογενειακούς, δεν έχει δεσμούς κοινοτικούς, δεν έχει δεσμούς με τους συμπολίτες του, αλλά έχει πολλά να τον διαχωρίζουν. Βλέπεις ξαφνικά λοιπόν αυτά που προωθούνται μέσα σε πολιτείες όπως η Ελλάδα είναι τα χωριστικά της στοιχεία και όχι τα ενωτικά.
Άρα η ιστορία που θα μπορούσε να ενώσει τον Έλληνα καταπολεμείται. Έρχεται μια νέα αναθεωρητική μορφή, η οποία δεν είναι προϊόν μελέτης ιστορικής, είναι προϊόν μιας διεθνούς τάσης, έρχεται και επιβάλλεται δηλαδή από κάποια κέντρα, τα οποία θεωρούν ότι η ιστορία έτσι όπως διτάσκεται δεν βοηθάει τα συμφέροντα αυτά. Άρα πρέπει να αλλάξει. Άρα θα πρέπει να τη φτιάξουμε στα μέτρα τα δικά μας. Αυτό δεν είναι ιστοριογραφία, αυτό είναι προπαγάνδα. Τι γίνεται τώρα με το λαό όμως? Καλά κάνει το κράτος αυτό, καλά κάνει η ηγεσία αυτή, αυτούς που εμείς ψηφίσαμε και δυστυχώς τους αφήνουμε εκεί είναι επάνω και κάνουν αυτή τη δουλειά για την οποία εκλέχθηκαν ή προωθήθηκαν σε αυτές τις θέσεις, αλλά ο λαός τι κάνει από κάτω? Εκεί λοιπόν είναι η ευθύνη που έχουμε εμείς ως κοινότητα, οι παραδοσιακές κοινότητες που πάντα στήριξαν τον ελληνισμό, είτε ήταν ελεύθερος είτε σκλαβωμένος, ως οικογένειες, τι θα διδάξει η οικογένεια στα παιδιά, ως σύλλογοι, Κομμάτος 74, Σύνδεσμος Ελλήνων Βατραχανθρώπων, Σύλλογος Καταδρομέων, ως οτιδήποτε και αν είμαστε, συλλογικότητες, θα πρέπει να κάνουμε αυτό που μας λέει η ψυχή μας. Μας λένε οι αξίες και τα ιδανικά μας. Να υποθέσω λοιπόν ότι συλλογικά και οι δύο φορείς δραστηριοποιήστε σε τέτοια θέματα για να μείνουν ζεστές αυτές οι μνήμες. Θα σου περιγράψω μία εκδήλωση που κάναμε, όχι μέσα από το Σύνδεσμο Ελλήνων Βατραχανθρώπων, κάναμε πολλές εκδηλώσεις και για την Κύπρο. Το πολλές θέλω να κρατήσω εγώ. Θα σου πω πολλές εκδηλώσεις. Περίγραψε μου μία, αλλά το πολλές το θέλω. Μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που είχε σχέση με την 28η Οκτωβρίου, λοιπόν. Ήμουνα πριν από 7 χρόνια πρόεδρος στο Πολιτιστικό Σύλλογο Πικερμίου και οργανώσαμε ένα τριήμερο αφιέρωμα στην 28η. Από φίλους, από συλλέκτες λοιπόν, μαζέψαμε υλικό. Είπαμε στην περιοχή αυτή και από όποιους φίλους ή ο καθένας, ό,τι υλικό οικογενειακό έχετε, φέρτε το στο χώρο της κοινότητας να κάνουμε μία έκθεση, ένα εκθετήριο. Και ξαφνικά εκεί που δεν είχαμε τίποτα, βρεθήκαμε να έχουμε ένα εκθετήριο γύρω στα 100 τετραγωνικά γεμάτο από παράσημα, από στολές, από μετάλλια, από πάσης φύσεως υλικό, όπλα βέβαια απενεργοποιημένα, ό,τι μπορείς να φανταστείς λοιπόν. Και έγινε ένα καταπληκτικό τριήμερο εκθετήριο, το οποίο το καλύτερο απ' όλα ήταν το εξής. Βρήκαμε τον Ρίγα Τουρικόπουλο, ο οποίος ήταν ένας από τους τελευταίους ιερολοχήτες εν ζωή, ο οποίος είχε πολεμήσει στην Εθνική Αντίσταση την περίοδο μέχρι το 1942, είχε μια αντιστασιακή ομάδα στην Ελλάδα, κινδύνεψε κτλ. Τους εξάθρωσαν οι Γερμανοί, σκότωσαν την παρέα του και έτσι αναγκάστηκε και έφυγε στη Μέση Ανατολή και εντάχθηκε στον Ιερό Λόχο. Και μας περιέγραψε λοιπόν 96 ετών τότε, 96 ετών, αλλά με ένα ξηράφι μυαλό, μας περιέγραψε την εμπειρία του τώρα, την προσωπική και τα βιώματα που είχε και από την αντίσταση στην Αθήνα και από την συμμετοχή του στον Ιερό Λόγο. Εμένα με ενδιαφέρει η προσέλευση πώς ήταν σε αυτή την. Η προσέλευση ήταν καταπληκτική. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο, πολλά παιδιά. Το καταπληκτικότερο ήταν ότι τα παιδιά είχαν κάτσει γύρω από τον παππού, τον ιερολοχήτη, σαν να ήταν σε ένα δωμάτιο, σε ένα σαλόνι σπιτιού, και άκουγαν τον παππού του να του λέει ιστορίες και ενθουσιάστηκαν όλοι. Αυτό γιατί μιλάει στην καρδιά. Η ιστορία μιλάει στην καρδιά. Πριν από όλα, πρώτα ξεκινάει από την καρδιά. Πρέπει να αγαπάς αυτό που είσαι. Να κατανοεί η καρδιά σου και όχι το μυαλό, δεν είναι νοητική διαδικασία. Η νοητική διαδικασία και η λογική έρχονται μετά. Πρώτα κερδίζεις τις καρδιές των ανθρώπων και μετά όλα τα υπόλοιπα. Αυτό λοιπόν μου έχει μείνει σαν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Κάποια στιγμή ίσως να στο δώσω, το έχω σε κασέτα, σε DVD, ναι. Να στο δώσω γιατί αξίζει. Παρουσιάσαμε και όλη την ιστορία του πολέμου με πολλά περιστατικά που δεν τα ξέρει πολλοί κόσμος. Είχαμε βρει έναν Έλληνα ο οποίος είχε ανδραγκαθίσει. Δεν ξέρω αν θυμάστε μία αφίσα που έδειχνε ένα πολύ αρενοπό Έλληνα με κράνος στυλ Λοχία Σόντερς, πώς ήταν παλιά, ναι. Με γένεια έτσι, ένα πολύ αρενοπό στοιχείο το οποίο το διαφήμιζαν οι Αμερικάνοι σαν το πρότυπο του πολεμιστή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος ήταν ένας Έλληνας κεφαλινιός, από την Κεφαλουνιά, ο οποίος είχε γυρίσει όλο τον κόσμο και πολεμήσει παντού. Και είχαν διαλέξει αυτό το πρόσωπο σαν το στοιχείο του. Οπότε πολεμιστή. Κρατάω ότι εσείς προσπαθείτε να κρατήσετε και να μεταλαμπαδεύσετε αυτές τις αρχές και αξίες. Και βεβαίως. Η Κομμάντος 1974, ναι. Λοιπόν, Παναγιώτη, πες. Εγώ θέλω στο κομμάτι αυτό να πω ότι καταφέραμε μετά από 37-38 χρόνια να γίνει η καταγραφή της ιστορίας μας. Και όταν λέμε καταγραφή, η σωστή καταγραφή. Εκδόθηκε ένα βιβλίο το 11, νομίζω, το 11, το έγραψε ο Φασουλάς και ο Σκάλκος με εκδόσεις Αγαθός Λόγος.
και έχει και περιεχόμενο ζωντανό, έχει και DVD στο τέλος. Το βιβλίο το έγραψαν ως εξής. Πέρα από τα στοιχεία που εμάεψαν σαν δημοσιογράφη και σαν τον εκδότη, στείλαμε επιστολές όλα τα μέλη μας συνέχεια στην όλη τη διαδικασία. Τρία χρόνια κτλ. Του λέγαμε ό,τι έχετε κτλ. Από τις εμπειρίες σας, την ιστορία σας και όλα. Και οι περισσότεροι έστειλαν από ένα χειρόγραφο, δύο κτλ. Εμίλησαν όλοι οι αξιωματικοί μας για τις δύο μάχες, για την επιχείρηση νίκη και υπάρχει και το ζωντανό κομμάτι και καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο να μείνει η ιστορία μας. Το βιβλίο μας είχε την έγκριση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το παρουσιάσαμε στους Ευέλπιδες και στους Ίκαρους. Έχει τίτλο «Ήρωες χωρίς παράσημα», νομίζω λέει το DVD. Δεν ξέρω αν έχει μείνει και κανένα τουλάχιστον να δώσουμε ένα δανεικό. Και να μην έχει μείνει, καλό είναι. Σημαίνει ότι το έχουν πάρει οι άνθρωποι και το βλέπουν. Όχι, θα γίνει πάλι η επανέκδοση. Θα γίνει η επανέκδοση, έχει τελειώσει και θα γίνει πάλι η επανέκδοση. Και έχουμε φροντίσει επίσης, στο Σύλλογο δεν έχουμε καμία διάσπαση. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι, οι 391, μείον 29 νεκρούς στον πόλεμο και 42 εν ειρήνη. Οι υπόλοιποι συνεχίζουμε να έχουμε ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό είμαστε οι ίδιοι και θα παραμείνουμε. Και στο άρθρο 33, νομίζω, παράγραφος 2 του καταστατικού μας. Λέει ότι μόλις δεν θα νομιμοποιούμαστε στην ύπαρξη του καταστατικού, δηλαδή κάτω από 21 άτομα, 20, θα παραδοθεί όλο αυτό το κομμάτι, ό,τι έχουμε, η γραφεία, αν είναι κάμος δηλαδή, στις ειδικές δυνάμεις. Δεν είναι τα παιδιά μας μέλη, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Γιατί τα παιδιά μας, μπορώ να σου πω, τους έδωσα και ένα βιβλίο εκεί πέρα και με το ζέρι θα το διαβάσανε το βιβλίο, αν δεν έχει την ιστορία. Και θα σας πω ότι κερδίσαμε τώρα με το βιβλίο. Αφού βγάλαμε την ιστορία μας όλη αυτή, μιλάμε για βιβλίο ντοκουμέντου. Στο τέλος έχουμε βάλει ποιοι συμμετείχαν ονομαστικά και με απόλυτη αλφαβητική σειρά. Οπότε τώρα πολλοί που λέγανε την ιστορία τους, ξέρεις, εγώ ήμουν εκεί, έκανα εκεί κτλ. Ανοίγει ο άλλος το βιβλίο. Από συγκεκριμένο περιστατικό, στην παρουσίαση του βιβλίου ήρθε μια κυρία. Άγιο, τι μου λέει, τι κάνεις? Είμαστε συνδιευθυντές στο Υπουργείο Γεωργίας. Εμένα ο γιος μου λέει είχε προϊστάμενο έναν που ήταν κοντά. Οι γυναίκες δεν ξέρουν τον διοικητή, τώρα είναι προϊστάμενο. Ναι. Τι λέω, πώς λέει, ήταν, μου λέει Καρβέλης. Καρβέλη έχουμε εμείς. Μόλις άκουσα και το όνομα και το ίδιο όνομα, αλλά ήταν αξιωματικός ο Ρόδεκο, ήταν απλός καταδρομέας. Τι λέω, μετά από λίγο, εγώ ανέβηκα πάνω, είπα πέντε πράγματα για την παρουσία του βιβλίου, πήγα την ξαναβρήκα πάλι. Μου λέει, τον πήρα τηλέφωνο μου, δεν τον έχει το βιβλίο μου, λέει, και μου είπε ότι ήταν με άλλη αποστολή. Και να φτάσω από ένα τώρα από εκεί, να σου πάω στο οποίο πρόσφατα είμαστε στην Κύπρο τώρα το καλοκαίρι και η εφημερίδα Ο Πολίτης δημοσίευσε ο Τσαρός Τάδε, το όνομα του, το θυμάμαι, ο Ιλαθίτης, τον οποίο το συνέλαβαν στο αεροδρόμιο με 22 κιλά μαριχουάνα, αντί να τιμωρηθεί, με 20 χρόνια μέχρι ισόβια, τιμωρήθηκε με 12 χρόνια επειδή προσέφερε υπηρεσία στην Κυπριακή Δημοκρατία και είχε και αντίστοιχο χαρτί από την υπηρεσία. Έχουν κάποια ειδική υπηρεσία εκεί, πριν να δείξω την πώς τη λένε, επειδή συμμετείχε επιχείρηση νίκη. Και δεν συμμετείχε. Εγώ λοιπόν κρατάω από τον Πολεμικό Σύλλογο Κομμάτους 1974, αλλά και από το Σύνδεσμο Ελλήνων Βατραχανθρώπων, ότι δραστηριοποιήστε για τις ιδέες και τις αξίες σας. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το συνεχίσετε. Μου περιγράψατε και οι δύο δραστηριότητες, εύχομαι να τις συνεχίσετε αυτές. Δεν ξέρω από άποψη κόστους πώς μπορεί να χρηματοδοτείται ένα σύλλογος, ή μάλλον φαντάζομαι ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δεν είναι ρόδινα. Οι εκδηλώσεις έχουν κόστη, τα βιβλία που εκδίδονται έχουν κόστη, τα DVD έχουν κόστη. Εύχομαι και ευελπιστώ να έχετε υποστήριξη, γιατί αυτά που πρεσβεύετε είναι ιδανικά, τα οποία είναι αποδεδειγμένα, δεν είναι ιδέες. Έχω αδικήσει τον Ευγένιο, κάνω ένα πολύ γρήγορο διαλυματάκι, επανέρχομαι μαζί σου αμέσως μετά το διάλειμμα να μιλήσουμε λίγο για την 28η Οκτωβρίου, το μήνυμά της και το μήνυμα που μας αφήνουν να πάρουμε ή δεν μας αφήνουν να πάρουμε. Αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα. We'll be right back.
Επιστρέψαμε λοιπόν στην πολύ ευχάριστη και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας. Έχω πει ότι θα δώσουμε τώρα λίγο χρόνο στον Ευγένιο. Ευγένιε, πριν από 2-3 μέρες η μάνα μου έβγαλε τη σημαία την ελληνική στο μπαλκόνι. Έχω προσέξει ότι το κάνει κάθε χρόνο και ξέρεις, επειδή το κάνει με ένα στυλ, δεν το κάνει από συνήθεια, το κάνει γιατί το νιώθει. Και μάλιστα, που καταλαβαίνω ότι το νιώθει. Όταν δεν βγάζουμε εμείς τη δικιά μας, με μαλώνει. Πες μου, ποιο νομίζεις ότι είναι το μήνυμα πίσω από την 28η Οκτωβρίου, ή μάλλον ποιο είναι για σένα το μήνυμα πίσω από αυτή την ημερομηνία? 28 Οκτωβρίου είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το περήφανο όχι που είπε τότε ο κυβερνήτης της Ελλάδας. Και αυτό το όχι μπόρεσε να το κάνει και πράξη, γιατί δεν ήταν ένα όχι έτσι για την τιμή των όπλων. Και αυτό φαίνεται διότι είχε προετοιμάσει τη χώρα και τον ελληνικό στρατό, που δεν υπήρχε όταν ανέλαβε, αλλά υπήρχε μετά όταν έκανε τον πόλεμο. Δεν υπήρχε, εννοώ, γιατί λόγω της πολιτικής κατάστασης και της πτώχευσης που είχε γίνει λίγο πιο πριν, ο ελληνικός στρατός ήταν ελάχιστος και με πολύ λίγα πυρομαχικά παμπάλαια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Λοιπόν, οπότε κατάφερε, αυτό είναι το μεγαλείο, ότι κατάφερε να βγάλει το καλύτερο του Έλληνα και το καλύτερο του Έλληνα στρατιώτη και να το αξιοποιήσει με την ανάλογη εκπαίδευση που είχε κάνει και με τις ανάλογες επιστρατεύσεις τις μυστικές που είχε κάνει πιο πριν, και έγινε αυτό το περίφημο που μας κάνει και εμάς υπερήφανους, το έπος της Αλβανίας. Οπότε αυτό είναι ένα παράδειγμα που πολλοί θέλουν να το αποφύγουν και δεν θέλουν να μας το λένε καν, γιατί όπως υπόθηκε και πιο πριν από τους συναδέλφους, πρέπει να σβήσουν οτιδήποτε εθνικό για να ελέγχουν απολύτως τα πράγματα με την παγκοσμιοποίηση που θέλουν να κάνουν, να φτιάξουν μια σούπα όλους. Δηλαδή προσπαθούν να σβήσουν το πιο αρχαίο έθνος της γης. Εδώ πάνω όμως, αν μου επιτρέπεις να σου πω κάτι. Βεβαίως. Δεν είναι τυχαίο, και αυτό το λέω και πρέπει να το τονίσουμε, δεν είναι τυχαίο που έχουν απαξιώσει εντελώς, δεν τον αναφέρουν πουθενά, προσπαθούν να το σβήσουν οποιαδήποτε μνήμη, τον Εύζωνα τον Κουκίδη, ο οποίος δεν παρέδωσε την ελληνική σημαία. Ο οποίος τυλίχθηκε και αυτοκτόνησε. Δεν την παρέδωσε ποτέ, δεν παραδόθηκε η ελληνική σημαία στην Ακρόπολη. Πράγματι. Και ούτε κατέβασε κανείς καμιά γερμανική τη νύχτα, γιατί υπάρχει υποστολή τη νύχτα. Τέλος πάντων, αλλά να μην το θίξω αυτό. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να τιμάται και να αναφέρεται ο στρατιώτης, ο Εύζων, ο Κουκίδης, ο οποίος δεν παρέδωσε τη σημαία και γι' αυτό με διαταγή του Χίτλερ τότε κυμάτιζε η γερμανική και η ελληνική σημαία ταυτοχρόνως, απλά η ελληνική ήταν πιο χαμηλά, κάτω το βάθρο. Αυτό πρέπει, αισθάνομαι ότι πρέπει να το πω. Όπως πρέπει να πω τον ηρωισμό των Ελλήνων μαχητών στα οχυρά, που παρόλο της κακής ποιότητας των πυρομαχικών, διότι το 30% μόνο των οβίδων έσκαγε, κατάφεραν να κάνουν αυτή την τρομερή αντίσταση των οχυρών, που αναγκάσαν τους Γερμανούς να κάνουν παρουσιάστε στην έξοδο των επιζώντων από την παράδοση των οχυρών. Πολεμικό χαιρετισμό τους κάνανε, έτσι. Παρουσιάστε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή. Δεν τους συλλάβανε εχμαλώτους, τους αφήσανε να φύγουν. Απλώς τους πήραν τον οπλισμό. Και μάλιστα ο συνταγματάρχης ο Γερμανός τους παραδειγμάτιζε με αυτό το παράδειγμα τους Γερμανούς στρατιώτες για την αντίσταση που βρήκαν εκεί πέρα. Επίτρεψε μου να κάνω μια μικρή επιστροφή για την Κύπρο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δεν μιλάνε ακόμα ούτε καν για τους αγνώμενους της Κύπρου. Τους έχουν ξεχάσει οι Έλληνες. Έχουν ξεχάσει και οι Κύπροι τους αγνοούμενους της Κύπρου. Επίσης θα πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ το περίφημο ενός που λέγεται και μάλιστα εθνάρχης, η Κύπρος Κίτα Μακράν. Θέλω να πω εδώ πέρα και να επιθυμίσω ότι η Κύπρος κατελήφθη αυτό το ποσοστό που έχει τώρα με τον Ατήλα II, δηλαδή επί κυβερνήσεως πολιτικής. Γι' αυτό δεν τολμά να ανοίξουν το φάκελο της Κύπρου. Και το κλείνω αυτό για την Κύπρο. Από εδώ και μετά θέλω να πω όμως ότι θα πρέπει να σταματήσουν στα σχολεία να λένε ή να μην λένε τίποτα απολύτως και να υποβαθμίζουν οτιδήποτε εθνικό, ή να τολμάνε να μιλάνε για το συνωστισμό στο λιμάνι της Σμύρνης. Αυτό είναι ντροπή. Αυτά μόνο προδότες μπορεί να τα λένε. Όχι απλώς πολιτικά αντίθεση, μόνο προδότες μπορεί, γιατί ξέρουν τι λένε, γιατί δεν είναι καν αμόρφωτοι. Έτσι. Δηλαδή ξέρουν τι κάνουν. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι οποιοδήποτε πολιτικός θα πρέπει να πούμε ότι όταν αναλαμβάνει μια θέση, όπως και η στρατιωτική και όπως όλοι οι ηγέτες των θεσμών,
δεν είναι στη θέση τους εκείνοι για να εξυπηρετήσουν τα κομματικά τους συμφέροντα και τις ιδεολογίες. Δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Και γνωρίζουν πολύ καλά όμως, διότι αυτοί όλοι τους ορκίζονται στο Σύνταγμα της Ελλάδος και όλοι το καταπατούν. Πιστεύω ακραδάντως ότι κάποτε όλοι αυτοί, έτσι, θα δώσουν λόγο στη δικαιοσύνη, θα δώσουν λόγο στην ελληνική σημαία, έτσι, και θα δικαστούν για σκάτη προδοσία. Για αυτά όλα που τραβάμε και μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αν με παίρνει να πω και για το λίγο παρακάτω. Νομίζω καλύτερα να τοποθετούν οι συνάδελφοι και πάμε και για το σήμερα. Ναι, ναι, αυτό ήθελα να έρθουμε και λίγο στο σήμερα και ήθελα να έρθουμε λίγο στην έννοια της φιλοπατρίας. Αν αυτή διαχρονικά από τότε καλλιεργήθηκε, έχει φθαρεί και αν έχει φθαρεί, ποιον εξυπηρετεί και για ποιο λόγο γίνεται. Αυτό αφορά και τους τρεις σας βέβαια. Μίλησέ μου λίγο εσύ και μετά θα μου μιλήσει και ο Κυριάκος και ο Παναγιώτης. Κοιτάξτε. Ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι όσο και να διχάσουν τον ελληνικό λαό, μπροστά σε έναν κίνδυνο εθνικό ενώνεται. Γι' αυτό αυτοί προσπαθούν πάντα να μας έχουν διαιρημένους και προσπαθούν μάλιστα ότι ακόμα και αν ενωθούμε να είμαστε αδύναμοι. Γι' αυτό το λόγο συμβαίνει, όπως και σήμερα, η μείωση των ενόπλων δυνάμεων, η μη εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων, η μη εκπαίδευση των εφέδρων, μην ξεχνάμε σε κάθε πόλεμο, το 90% αυτοί που θα πάνε στη γραμμή είναι έφεδροι. Γιατί κάνουν επιστράτευση απλά. Λοιπόν, πώς με καλείς να υπερασπίσω την πατρίδα, εάν δεν με έχεις γυμνάσει καθόλου και αν τα όπλα τα σημερινά δεν τα γνωρίζω καν. Σημαίνει δηλαδή ότι με πας απλά για σκοτωμό, για κρέα στα κανόνια. Αυτό είναι εγκληματικό και προδοτικό. Ένα. Δεύτερο, σήμερα ζούμε και έναν άλλο είδος πολέμου που λέγεται οικονομικός πόλεμος και ψυχολογικός πόλεμος. Γι' αυτό, για να το στηρίξω αυτό, θα αναφέρω αυτό που λέγανε για την κρίση που περνάμε σήμερα, η πολιτική τους σοκ και δέος. Το σοκ και δέος είναι ψυχολογικό κομμάτι. Επίσης, θέλω να επισημάνω ότι πέρα από αυτό το ψυχολογικό και πέρα από το οικονομικό κομμάτι, πολλές φορές προσπαθούν να μας μειώσουν το εθνικό φρόνημα λέγοντας ότι εάν κάποιος μιλήσει για πατρίδα, όπως ανέφερε προηγουμένως ο συνάδελφος, του κολλάνε και μια ταμπέλα ναζιστή, φασίστα, εθνικιστή. Καταρχήν το εθνικιστής δεν είναι κακή έννοια. Έτσι, κατά τη γνώμη μου να το πω. Αυτή τη μαυρίζω αυτήν την έννοια. Επίτρεψε μου ένα λεπτό να πω κάτι εδώ πέρα. Βεβαίως. Πατριώτης και πατριωτισμός είναι συνέστημα. Είπε προηγουμένως ο Κυριάκος για καρδιά. Είναι συνέστημα. Πολύ καλά. Αυτό είναι ένα συνέστημα. Ο πατριωτισμός αυτός όμως, αν έχει ένα όραμα, πού να πάει αυτή η πατρίδα τέλος πάντων, ποια είναι και η ιστορική της αποστολή, τι όραμα έχω για αυτό, όπως ο καθένας έχει ένα όνειρο, το μέλλον του. Έτσι είναι και η πατρίδα. Όταν υπάρχει όραμα και στόχος, αυτό είναι εθνικισμός. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Και δεν στο λέω και το λεξικό τέλος πάντων. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω ότι επειδή και αυτά τα έχουν προβλέψει, ότι αν γίνει κάτι, ο Έλληνας θα βρει τον τρόπο να αντισταθεί και γι' αυτό σήμερα ζούμε την άνοση της χώρας από τα μέσα. Δηλαδή με εκατομμύρια λαθρομεταναστών και δι' εχθρών της Ελλάδος και της ελληνικής θρησκείας, γιατί έχουμε και αλλόθρησκους, οι οποίοι θεωρούν εμάς απίστους. Όταν έχουμε εκατομμύρια αλλοδαπών μέσα στο εδαφός μας και το ελληνόφωνο κράτος, το μόνο που κάνει είναι να δημιουργεί τις προποθέσεις για να έρχονται κι άλλοι, προσπαθώντας τάχα να τους εντάξει και απ' την άλλη να γενοκτονεί τους Έλληνες. Γενοκτονεί τους Έλληνες, διότι ο Έλληνας σήμερα δεν γεννάει λόγω κρίσης, πεθαίνει πιο νωρίς, όλα τα νοσοκομεία παραδείγματος χάρη είναι γεμάτα από αλλοδαπούς, η παιδική σταθμή είναι γεμάτα από αλλοδαπά, έτσι και τα σχολεία γεμάτα από αλλοδαπά πάλι. Άρα πάμε σε μια φυσική γενοκτονία. Αυτό πρέπει να το λάβουμε καθαρά υπόψη. Είναι δηλαδή μια. Πώς να πούμε, ο εχθρός δεν είναι πλέον πρώτων πυλών, είναι εντός των πυλών. Πράγμα. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Θα μου πεις, μα δεν θα γίνει κάτι. Εντάξει, μπορεί κανείς να μου το εξασφαλίσει ότι δεν θα γίνει κάτι. Βάζουμε παράδειγμα τώρα τους τζιχαντιστές. Έτσι, και πολλές φορές έχουμε και τα επεισόδια με τους Αλβανούς και ιδιαίτερα της Βόρειας Αλβανίας. Πιο πάνω, οι οποίοι είναι πολύ πιο εχθρικά κείμενοι σε εμάς από τους Νότιους. Λοιπόν, δηλαδή είμαστε γύρω-γύρω με κινδύνους και θέλουν την Ελλάδα να την μοιράσουν. Εξάλλου υπάρχει και σχέδιο, το οποίο έχει και όνομα. Είναι το σχέδιο Φεδόρα, το να κόψει την Ελλάδα σε κομμάτια. Πιστεύω ότι δεν το καταφέρουν ποτέ τους να το κάνουν, διότι ο ελληνισμός πραγματικά ποτέ δεν πεθαίνει. Σε ευχαριστώ πολύ. Να γυρίσω στον Παναγιώτη, εσένα σου έτυχε η ερώτηση για το αξιόμαχο λοιπόν. Πιστεύεις ότι όλη αυτή η ψυχική φθορά που έχουν δεχτεί οι Έλληνες ρίχνει το αξιόμαχο?
Να επανέλθω λίγο και θα απαντήσω και σε αυτό. Ναι. Τώρα, όσον αφορά το όχι του 1940 που είπε ο κυβερνήτης τότε, ο Μεταξάς, ο οποιοσδήποτε Έλληνας και συγκεκριμένα και αξιωματικός δεν θα μπορούσε να πει «Ελάτε πάρτε την Ελλάδα». Ακριβώς. Και οποιοσδήποτε Έλληνας, αλλά και ιδιαίτερα αξιωματικός, τώρα, να μην πούμε να είναι και καταδρομέας. Οπότε έχουμε ένα δεδομένο ότι κανείς δεν προδίδει την πατρίδα του. Θα έρθουμε στη συνέχεια. Είχαμε την εθνική αντίσταση. Μέχρι και ο τελευταίος δεν άφησε να το ατιμάσουν τη γυναίκα, την κόρη, είτε είχε να φάει είτε δεν είχε οτιδήποτε, όπως έχει φτάσει η σημερινή κατάσταση. Να πάμε τώρα στο σήμερα. Στο σήμερα, αν θέλουμε να ρωτήσουμε μια οικογένεια που έχει 4 άνεργα άτομα και δεν έχουν να φάνει και δίπλα του βλέπει μισθούς 10.000, 20.000, 30.000, το άλλος να διορίζεται ενώ δεν έχει ικανότητα και όλα αυτά τα πράγματα. Καλά, δεν είναι και πολύ δίπλα του και ο δίπλα θα πεινάει. Ναι, είναι κάπου στο Κολωνάκι, στη Φυσιά. Ναι, όλα αυτά τα πράγματα. Καλό θα ήταν την ερώτηση αυτή να τη λέγαμε, αλλά σε δεδομένη στιγμή που θα έρθει η κρίση να του βιάσουν την κόρη, να του πάρουν ό,τι του έχει απομείνει οτιδήποτε, θα είναι πιο ήρωας και από τον ήρωα. Δηλαδή να μην φέρουμε το οικονομικό ότι θα μας εμποδίσει στον ηρωισμό μας και στον πατριωτισμό μας. Θα έχει το παραπονό του άλλος, ναι, αλλά δεν θα πει ποτέ γιατί να πάω να πολεμήσω. Θα πολεμήσει γιατί έχει τους δίπλα του, έχει τον αυτόν. Θα είναι πάντοτε ο ήρωας. Άρα το αξιόμαχο πιστεύεις ότι παραμένει. Το αξιόμαχο παραμένει στον Έλληνα. Μετά τώρα, όσον αφορά τον κόσμο που μας έρχεται από εδώ και από εκεί, άντε στους 10 να είναι και 2-20%. Δεν θα αλλάξουμε οι Έλληνες. Και αυτοί που έρθουν σε λίγο, μην νομίζετε ότι θα αφομοιωθούν με εμάς ή θα σηκωθούν να φύγουν. Γιατί άμα πεινάει και ο άλλος εδώ, κοιτάξτε, οι περισσότεροι δεν έρχονται για να μείνουν. Για να πάνε να φύγουν, δεν μπορούν να φύγουν. Και αν φτιάξει και η πατρίδα του, αν πάρουμε τώρα με την κρίση, φύγανε 300.000 Αλβανοί. Ναι, βέβαια, σαφώς. Ναι. Θα πάρουν τα μπογαλάκια τους και θα φύγει ο κόσμος. Εγώ δεν το βλέπω πολύ στην πλευρά ότι. Ναι. Και αν θέλετε να γυρίσουμε και λίγο πίσω, αν θυμόσαστε τα ράδια που λέγανε τα τραγούδια αφιερωμένα στον τάδε που αναχωρεί για τη Γερμανία, αναχωρεί για την Αυστραλία. Τα έχουμε ζήσει τους μετανάστες. Και μου έχει μείνει και αυτή η εικόνα, ήμουν διαχειριστής και είμαι ακόμα εκεί στην Ανάβησο. Ήταν ένας μετανάστης Έλληνας, ο οποίος είχε πήγε στην Αμερική, από τα μέρη της Μεσσηνίας και πατριώτης μου, και δίπλα του ήταν ένας από την Αλβανία, νομίζω. Ναι. Και είχε παιδάκια και σπάζανε το διαχωριστικό και τέτοια, ενώ τάβανε με όλους, άμα του κάνανε μια κρατουνιά στο μάξι οτιδήποτε, με αυτούς τους ανθρώπους δεν μίλαγε καθόλου. Και τον έπιασε με μένα, του λέω: Κύριε Δημήτρη, σε βλέπω, του λέω: Φωνάει στα παιδιά μου, αλφα και. Δεν ξέρεις τι θα πει, μου λέει μετανάστης. Δεν ξέρεις. Αυτά μου είπε ο κύριος Μιχαλόπουλος. Ναι, Μιχαλόπουλος. Και εγώ, Δημήτρη. Κυριάκο, σου έρχομαι τώρα με μια ερώτηση συνέχεια λίγο πιο πρακτική και φυσικά μπορείς να συμπληρώσεις κάτι. Έχοντας επισκεφτεί αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, έχω δει πάρα πολύ ξένο στοιχείο σε πάρα πολλές χώρες. Στην Αγγλία έχει πάρα πολλούς ξένους, στη Γερμανία έχει πάρα πολλούς ξένους, μουσουλμάνους, αλβανούς, τούρκους. Γενικά η Ευρώπη έχει λίγο, αν θέλεις, έχει γεμίσει με πληθυσμό από την Ανατολή. Αντίστοιχα και η Ελλάδα. Γιατί πρέπει στην Ελλάδα αυτό να είναι αρνητικό, ενώ στην Ευρώπη δεν ήταν ανασταλτικός παράγοντας? Να απαντήσω πολύ συγκεκριμένα σε αυτό που ρωτάς. Παντού σε όλο τον κόσμο τα μεταναστευτικά ρεύματα δημιουργούν προβλήματα. Εκδηλώνουν μία ανάγκη του ανθρώπου να επιβιώσει. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε μία φυσική τάση προς ευημερία, να ζήσουμε καλά. Δεν το έχουμε οι Έλληνες και δεν το έχουν οι Άγγλοι ή δεν το έχουν στην Αφρική ή στην Ασία. Όλοι το έχουμε ανάγκη αυτό. Αν ζούμε σε ένα περιβάλλον με κινδύνους, θα κοιτάξουμε να πάμε προς ένα περιβάλλον που δεν έχει τους κινδύνους. Κατανοώ απόλυτα λοιπόν και την ανάγκη αυτών των ανθρώπων να φύγουν από τα επικίνδυνα περιβάλλοντα και να έρθουν κάπου που τους διασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια για τους ιδίους και την οικογένειά τους. Αυτό που περισσότερο με απασχολεί, γιατί όσον αφορά τους ιδίους τους ανθρώπους, συμπάσχω και συμπαθώ όλους αυτούς. Τους ανθρώπους που για αυτούς τους λόγους μεταφέρονται με πολύ δύσκολες συνθήκες και με μεγάλους κινδύνους και πολλοί μάλιστα χάνουν και τη ζωή τους. Αυτό που βλέπει να μας απασχολήσει είναι πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι ανάγκες και τα ρεύματα από συγκεκριμένες δυνάμεις παγκόσμιες που χρησιμοποιούν αυτό το μέσο διαστρέφοντάς το για να δημιουργήσουν άλλες τάσεις, άλλα προβλήματα, ίσως να διασπάσουν τις δυνατότητες που έχουν είτε κράτη είτε ενώσεις κρατών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελούν πόλους δύναμης. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται το μεταναστευτικό με δύο κύριους στόχους. Στην Ελλάδα σαν ένα μέσο πληθυσμιακής αλλίωσης. Έχουμε μια τεράστια υπογεννητικότητα και δεχόμαστε
χιλιάδες εκατομμύρια αλλοδαπών, οι οποίοι έχουν και την τάση, λόγω και του θρησκευτικού πιστεύω τους, να μην ενσωματώνονται. Mm-hmm. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα, ιδίως όταν οι μουσουλμάνοι έχουν επίσης μηχανισμούς που φανατίζουν. Έτσι, έχουμε δει τους κινδύνους που δημιουργούνται τώρα στη Μέση Ανατολή και με τη χρήση του μουσουλμανικού, ακραία φανατισμένου μουσουλμανικού στοιχείου, γιατί δεν είναι σύμφυτο με τον μουσουλμανισμό, με τον μαμεθανισμό, να το πούμε έτσι, η τρομοκρατία ή το απάνθρωπο στοιχείο, να το πούμε διαφορετικά, είναι σύμφυτο με αυτούς που το χρησιμοποιούν σαν μέσο, έτσι, σαν ένα όπλο. Το ένα λοιπόν είναι ο αποπληθυσμός και η πληθυσμιακή αλλίωση. Το δεύτερο στοιχείο είναι στρατηγική σημασίας. Είναι η αποδυνάμωση από πλευράς οικονομικών μέσων, γιατί εμείς αναλώνουμε ένα τεράστιο ποσό για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης, από πλευράς λιμενικού σώματος, επιτήρησης συνόρων, υποδομών, είναι και αεροπλάνων. Η γεωπολιτική μας θέση τέτοια που είμαστε είναι οι πρώτοι ακριβώς, έτσι. Αναλώνουμε. Αυτό το έχουν εντοπίσει οι Τούρκοι, γι' αυτό και εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες έχουν πει. Έτσι, μάλιστα και ο Καντάφη ήταν ένα από τα στοιχεία που έλεγε ότι αν δεν υπήρχα εγώ και αν με βγάλετε από τη μέση, θα έχετε ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ευρώπη από, από τον πληθυσμό, τον τεράστιο πληθυσμό μουσουλμανικών στοιχείων που τα οποία θα εισρέψουν στην Ευρώπη. Κάτι αντίστοιχα είχαν πει και οι Τούρκοι βέβαια και οι κυβερνήτες της. Ο Ζαλ. Ο οποίος το είχε εντοπίσει σαν ένα στρατηγικό μέσο δημιουργίας προβλημάτων, άρα απώλειας δυναμικού για την Ελλάδα. Αυτά πρέπει να τα κατανοήσουμε λοιπόν και να διαχωρίσουμε το ανθρωπιστικό στοιχείο το οποίο υφίσταται και θα πρέπει να το βλέπουμε με συμπάθεια από το άλλο στοιχείο που έχει να κάνει με γεωπολιτική και γεωστρατηγική, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται στη ρίζα του χωρίς να έχουμε ιδεολογικές αγγυλώσεις. Εμείς πάσχουμε από ιδεολογικές αγγυλώσεις. Δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι στην πραγματική τους διάσταση. Έρχονται διάφορα μέσα απ' έξω με άλλη στόχευση και παράγουν πλήση εγκεφάλου, παράγουν προπαγάνδα. Και αυτό προκαλεί σύγχυση. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη αντίληψη της πραγματικότητας και των κινδύνων που προκαλούνται. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα για την 28η και την κάθε γιορτή και το συμβολισμό της στο βαθύτερο. Όποτε ο Έλληνας κατόρθωσε να ενωθεί στη βάση μιας ευρύτερης στόχευσης, συλλογικής στόχευσης, το κατόρθωσε όταν κινδύνευε η ελευθερία του. Παρένθεση. Τη στόχευση ποιος την έβαζε? Ποιος ήταν αυτός που οριοθετούσε το στόχο για να ενωθεί ο Έλληνας? Η ίδια η ζωή. Αυτό είναι η πρόκληση της ζωής. Κεφαλή εννοώ υπήρχε. Ναι, θα σου πω. Είτε υπάρχει κεφαλή είτε δεν υπάρχει, οι κίνδυνοι της ζωής υφίστανται. Στον κίνδυνο δημιουργούνται πολλές φορές εκεί που δεν υπήρχαν και κεφαλές. Ξέρουμε όμως ξεπηδούν ότι υπό κάποιον ενώνονται όλοι. Ναι, ναι. Υπό κάποιον αναγκαστικά. Μπορεί να υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, μπορεί και να ξεπηδήσουν λόγω της ανάγκης. Εγώ περισσότερο πιστεύω σε αυτό το πηγαίο στοιχείο του Έλληνα, δηλαδή ότι έχει την τάση να βγάζει τον ηγέτη την κατάλληλη στιγμή, ο οποίος θα παίξει το ρόλο του, και δεν πιστεύω στους επαγγελματίες ηγέτες, όπως έχουμε τα τελευταία 60-70 100 χρόνια, δηλαδή τις 5 οικογένειες που διοικούν τη χώρα ελαίο Θεού και ο ένας μεταδίδει και παραδίδει το δαχτυλίδι του στον άλλον, mm-hmm. θεωρώντας ότι είναι ικανός και κατάλληλος και από ηθική άποψη αλλά και δικαιολογημένος για να διοικήσει αυτή τη χώρα. Πραγματικά έτσι. Δεν τα πιστεύω αυτά λοιπόν καθόλου και θεωρώ ότι είναι και ένα αίτιο του κακού, της κακοδαιμονίας της χώρας μας. Γιατί τους έχει δημιουργήσει και την αίσθηση της ασφάλειας και της απόλυτης εξουσίας που δεν υπόκειται και σε κανένα λαϊκό έλεγχο. Αυτό φαίνεται από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Έχουν καταργήσει το Σύνταγμα τους ελεκτικούς μηχανισμούς, έχουν οχυρωθεί πίσω από συνταγματική κατοχύρωση της δικής τους διαστροφής που δεν επιτρέπει καν τον έλεγχό τους. Λέω λοιπόν ότι η κάθε εθνική επέτειος έχει να κάνει με την ελευθερία. Ελλάδα και ελευθερία συνδέονται από το πρώτο συνθετικό τους, δεν είναι τυχαίο. Αυτό λοιπόν που συγκινεί πολύ τον Έλληνα και γι' αυτό, ενώ έχει μία τάση ιστορικά, μπορεί να πεις ότι είναι και μέσα στο γενετικό του DNA, να διχάζεται εύκολα. Δηλαδή πανεύκολα τον Έλληνα θα του πετάξει ένα σύνθημα και θα αρχίσει να πλακώνει το ένα με τον άλλο, να ξεριζώνει τα μαλλιά και τις καρδιές του άλλου. Ιστορικά είναι αποδεδειγμένο. Έτσι, αποδεδειγμένο. Πότε δεν συμβαίνει αυτό? Όταν υπάρχει ένας ευρύτερος κίνδυνος, εκεί συνενώνονται οι Έλληνες, πετούν κάτω τους διαχωρισμούς και τις έρηδες τους και ξαφνικά κάνουν θαύματα, κάνουν ηρωισμούς τεράστιους. Είναι ικανοί όμως αμέσως μετά
να ρίξουν μια κλωτσιά στην καρτάρα και να τυχήσουν, να χύσουν το γάλα. Αυτό κάναμε. Αυτό κάναμε και εμείς στην 28η. Έτσι, δηλαδή το 40 και με 40 το κάναμε. Και παλαιότερα. Και με τους κολοκοτρονέους και με όλους τα ίδια κάναμε. Και... Μέσα στο 21 εμείς λοιπόν το 24 είχαμε εμφύλιο. Πήραμε το δάνειο από την Αγγλία και το σπαταλήσαμε στον εμφύλιο. Αυτό λοιπόν λέει κάποια πράγματα. Πρέπει να κάνουμε και μια ανάλυση δηλαδή, του τι συμβαίνει στον ελληνισμό. Έχουμε ένα έμφυτο στοιχείο αδυναμίας, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, δεν μας φταίνε πάντα οι άλλοι. Φταίμε εμείς κυρίως, γιατί δίνουμε την δυνατότητα στους φυσικούς ή τους τεχνητούς εχθρούς της Ελλάδος να τις κάνουν ζημιά. Και δευτερευόντως υπάρχουν και εξωτερικοί βέβαια παράγοντες που επιδρούν. Εδώ λοιπόν τώρα με αυτά που μας συμβαίνουν, το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε είναι πώς θα διορθώσουμε τα εσωτερικά που μπορούμε να τα ελέγξουμε, τον εαυτό μας δηλαδή να καλυτερεύσουμε, να καταλάβουμε τις αδυναμίες μας, να τις διορθώσουμε, να καταλάβουμε τι συμβολίζει η 28η και γιατί δεν πρέπει ο άλλος να καίει τη σημαία του, γιατί έχει συγχύσει στο μυαλό του μια ακραία αίσθηση που μπορεί να την ονομάσει όπως θέλει. Εγώ δεν θέλω να δώσω ονομασίες γιατί έχουν μια ιδεολογική φόρτιση, αλλά ο καθένας μπορεί να τις ονομάσει. Από αυτό το φυσικό πράγμα που είναι η αγάπη προς την πατρίδα σου. Είναι τόσο φυσικό όσο είναι και η αγάπη στο παιδί σου, στην γυναίκα σου, στον πατέρα σου. Ίδιο απλά δεν είναι πόσο πολλατρεία εκεί, είναι ακριβώς, πατρίδα. Είναι μα είναι, δεν μπορείς να πας σε ένα επόμενο επίπεδο συνείδησης, αυτοσυνειδησίας, αν δεν περάσεις και από αυτή την αγάπη. Δεν μπορείς να αγαπήσεις τον εαυτό σου, αν δεν αγαπάς τον σύντροφό σου. Ακριβώς. Ή τον διπλανό σου ή την πατρίδα σου. Είναι τόσο φυσικό και αυτονόητο. Αλλά χάσαμε τα αυτονόητα. Τα χάσαμε δυστυχώς κάτω από, από την πίεση προπαγάνδας, που δεν είναι τυχαία. Ευγένεια, αμέσως μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα, έχεις μια τάση να μπαίνεις αμέσως μετά το διάλειμμα, οπότε αμέσως μετά το δεύτερο μουσικό διάλειμμα θα μου μιλήσεις λίγο πιο αναλυτικά για την 28η, πώς καταφέραμε τελικά να κερδίσουμε έναν πιο δυνατό αντίπαλο. Τι ήταν αυτό που ήταν μέσα μας, γιατί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά είναι τελείως διαφορετικά σε μία μάχη. Αμέσως μετά λοιπόν το μουσικό διάλειμμα, ο Ευγένιος Κωστοδούλου λίγο αναλυτικότερα για το φρόνημα των Ελλήνων στις μάχες της 28ης Οκτωβρίου. Thank you.
Πίσω λοιπόν στην παρέα μας, Ευγένιος Χριστοδούλου, πριν το διάλειμμα είχαμε πει να μας δώσεις με την δική σου την εμπειρία σαν έφεδρος και μάλιστα λεξιπτωτιστής, ποια ήταν εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία οδήγησαν τον ελληνικό στρατό σε νίκη απέναντι σε έναν ισχυρότερο εχθρό. Ναι, θα ήθελα να επισημάνω πρώτα απ' όλα ότι θα είναι απλώς μια γνώμη μου, στην ναι, οποία βεβαίως. Δεν είμαι έτσι ο ειδικός που θα το αναλύσω. Αλλά μπορώ να πω ότι και εγώ υπηρετώντας τη θητεία μου και όσο έχω ασχοληθεί με την εφεδρεία και από ό,τι ακούσματα έχω, αλλά πρώτα και κύρια τα ακούσματα που έχω από δικούς μου ανθρώπους, έτσι, οι οποίοι συμμετείχανε, τότε μπορώ να πω ορισμένα πράγματα. Δικούς μου ενός συγγενείς. Το βασικότερο ήταν το ηθικό που η τότε κυβέρνηση πέρασε στο λαό και στο στρατό. Το ηθικό. Δεύτερον, ότι είχε προετοιμαστεί στρατιωτικά, υλικά δηλαδή, είχε προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει τον επερχόμενο κίνδυνο που τον έβλεπε η τότε κυβέρνηση. Μην ξεχνάμε, λίγο πιο πριν είχε γίνει και ο τορπιλισμός της Έλλης, είχε γίνει ο βομβαρδισμός της Κέρκυρας, φαινόταν τι συμβαίνει. Οι Ιταλοί είχαν προσαρτήσει την Αλβανία τότε. Και θέλω να πω εδώ πέρα ότι οι Ιταλοί ήταν πολύ πιο καλά εξοπλισμένοι στα πάντα. Και αεροπόρια είχαν και άρματα είχαν. Εμείς δεν είχαμε καταρχήν. Είχαμε κάποια λίγα αεροπλάνα διπλάνα, αλλά δεν είχαμε ούτε άρματα. Ούτε ο ελληνικός στρατός είχε μάθει να αντιμετωπίζει άρματα. Όμως, εδώ πέρα μπήκε πάλι η πονηριά του Οδυσσέα, θα έλεγα. Γνωρίζω πολύ καλά ότι το πυροβολικό έκανε ασκήσεις. Κατόπιν εντολής βεβαίως και μελέτης των επιτελείων γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά και με την πρωτοβουλία των διοικητών εκεί, ασκήσεις ευθείας βολής. Δηλαδή το πυροβολικό δεν ρίχνει ποτέ ευθεία βολή, έτσι, ρίχνει καμπύλη τροχιά όπως λέγεται. Λοιπόν, αυτό ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, διότι αργότερα όταν μπαίνανε τα τεθωρακισμένα των Ιταλών, είχαν σκάψει τάφρους, τα οποία τους είχαν λέει παλαιά τέχνη τώρα εδώ πέρα. Και όταν κολλάγανε στους τάφρους, με ευθεία βολή τότε τους θερίζανε. Τα πρώτα αυτά αποτελέσματα είχαν σε πολύ μεγάλο βαθμό ανήψωσαν κι άλλο το ηθικό των στρατιωτών και βέβαια με την ορμή τους και με τον αέρα όπως λέμε, καταφέρανε στο τέλος να συγκρατήσουν τους Ιταλούς και να νικήσουν, να γυρίσουν πίσω. Έγινε και αντεπίθεση μετά. Έτσι. Έγινε αντεπίθεση και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δύο επιθέσεις. Έτσι, γιατί μετά έχουμε την αιαρινή επίθεση, παρουσία του Μουσολίνη για να πάρει το αίμα του πίσω και εκεί ήταν που χάσανε παταγωδός και ο ελληνικός στρατός βέβαια μπήκε στο αργυρόκαστρο πλέον μέσα. Λοιπόν, θα ήθελα εκτός από αυτό να πω όμως ότι υπήρχε και υποστήριξη των πολιτών, αυτό είναι πολύ βασικό. Γιατί μην ξεχνάμε τις γυναίκες της Πίνδου, τις λεγόμενες, οι οποίες φορτωνούσαν εφόδια να τα πάνε στρατιώτες. Μην ξεχνάμε τη λεγόμενη φανέλα του στρατιώτη, την κάλτσα του στρατιώτη. Και ο ηρωισμός του Έλληνα στρατιώτη σε αυτόν τον φοβερό χειμώνα τότε, το φοβερό χειμώνα που στα βουνά επάνω, μιλάμε για πολλούς ανθρώπους που είχαν ακροτηριαστεί από τα κρυοπαγήματα, που σκόβανε έτσι, τα δάχτυλα των ποδιών και τα πόδια. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό και αυτό το επισημαίνει ο ίδιος ο Τσόρτσιλ λέγοντας ότι δεν μπορούμε πλέον να λέμε ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες, ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά οι ήρωες σαν Έλληνες. Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ιταλία έχασε κατά κράτος χρησιμοποιώντας τις πιο επιλεκτές δυνάμεις.
Θα ήθελα του ελεγόμενου αλπινιστέ που είχαν αυτή, με αρχεία Τζούλια κτλ. Θα πρέπει να επισημάνουμε κάτι όμως ιστορικό, που είναι ότι είναι η πρώτη νίκη ενάντια σε δυνάμεις του άξονα. Η πρώτη νίκη που έγινε. Η Ελλάδα βγήκε κερδισμένη από αυτόν τον πόλεμο και θα μπορούσε να μείνει αμέτωχη μετά. Και να μην έχει ούτε την καταστροφή που έγινε με την γερμανική κατοχή, ούτε με τον εμφύλιο. Θα μπορούσε δηλαδή να επαναπαυθεί στις δάφνες της με ουδετερότητα και με τις δάφνες της νίκης και βέβαια να επεκταθεί κι άλλο, όπως έγινε με τα Δωδεκάνησα και τη Ρόδο. Άρα έχω να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτον, την προετοιμασία της τότε στρατιωτικής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και το ηθικό το οποίο υπήρξε. Αυτές ήταν οι δύο πυλώνες του έπους της Αλβανίας, όπως λέγεται. Να συμπληρώσω κάτι, Δημήτρη, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Είχα επισκεφτεί το Ρούπελ. Βέβαια τα οχυρά που είχε ετοιμάσει ο Μεταξάς, η γραμμή Μεταξά, ήταν σε ένα μήκος 500 χιλιόμετρων περίπου, δηλαδή όλη η Βόρεια Ελλάδα καλυπτόταν από οχυρά, τα οποία ήταν καταπληκτική τεχνολογία για εκείνη την εποχή, ελληνική τεχνολογία, τεχνογνωσία και υλοποίηση. Είχαν βρει ειδικά μείγματα μπετό, οπλισμένο, θηραϊκή γη και διάφορο ειδών. Είχαν βρει με ποιον τρόπο δηλαδή αυτά αντέχουν περισσότερο στις κρούσεις των βομβών. Πάθανε ελάχιστες ζημιές, ενώ δέχθηκαν εκατοντάδες βόμβες πάνω στα οχυρά. Έπαθαν ελάχιστες ζημιές σε σημείο που έφτασαν στρατηγοί του μηχανικού του γερμανικού στο τέλος του πολέμου να ζητούν να μάθουν την τεχνολογία που είχε χρησιμοποιήσει η Ελλάδα ώστε να αντέξουν σε αυτή τη φθορά. Επομένως, εδώ έχουμε τώρα έναν λαό ο οποίος κάτω από μία διοίκηση η οποία εμφορείται από ιδανικά φιλοπατρίας, δεν εμφορείται από λαμογιά. Δεν κάνει δημόσια έργα για να τα βάλει στη τσέπη, να υπερτιμολογήσει και να κάνει αυτή τη δουλειά. Κάνει έργα για να παράγει ένα έργο. Αυτό ο στόχος και η αποτελεσματικότητα και η έλλειψη κακοδιαχείρισης εκείνη την εποχή έβαλε τα χρήματα του Έλληνα και τις προσπάθειές του να πιάσουν τόπο. Τα οχυρά φτιάχτηκαν, επιτέλεσαν το ρόλο τους στη γραμμή του Μεταξά, οδήγησαν τους Γερμανούς να χάσουν μεγάλο χρόνο μετά την ιταλική αποτυχία για να ανταποκριθούν στην επίθεση την ελληνική και έχασαν κάποιες εβδομάδες που τους τύχησαν τον πόλεμο στη Ρωσία. Επομένως, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα μικρά πράγματα τα οποία δυστυχώς έφτασαν στο σημείο, φίλοι μου, το γνωστοί μου, να τα αναθεωρούν υπό την πίεση δηλαδή του αναθεωρητισμού, να βάζουν δεύτερες σκέψεις. Πράγματι έκανε η Ελλάδα τέτοιο πράγμα, κατόρθωμα, ηρωισμούς κτλ. Μήπως τελικά οι σύγχρονοι ιστορικοί έχουν δίκιο και δεν είναι τόσο σημαντικό, ρε παιδί μου, τώρα λίγες εβδομάδες χάθηκαν. Έχονται άνθρωποι δηλαδή που πίστευα και εγώ ότι δεν υπήρχε περίπτωση να σκεφτούν με τέτοιου είδους σκέψεις, έχουν αρχίσει και έχουν αμφιβολίες. Στο Ρούπελ λοιπόν που πήγα, είχα έναν έφεδρο λοχεία εκεί που έκανε την ξενάγηση και μας έλεγε όλη αυτή τη διαδικασία, αν δεν έχετε πάει να πάτε οπωσδήποτε, είναι καταπληκτικό και το μέρος και τα οχυρά, είναι ένα μουσείο φοβερό, πώς φτιάχτηκε. Όλοι οι εργάτες που πήγαν εκεί πήγαν με κλειστά μάτια, δεν ξέρω από πάνω. Δεν ξέρω αν πηγαίνουν στο Ρούπελ, στην τάδε διεύθυνση, στην περιοχή αυτή και τι θα έκαναν. Τους είχα μαζέψει τους καλύτερους τεχνίτες από όλη την Ελλάδα, κλειστά μάτια, πάτε σε μια αποστολή, τους αφήναν εκεί, κάναν τη δουλειά τους, πέραν κλειστά μάτια πίσω, δεν ήξεραν που δούλεψαν. Ήταν τόσο μυστικό το σχέδιο, δηλαδή και η υλοποίησή του, καταπληκτική. Σημαντικό. Κάτω από το Ρούπελ υπήρχε, υπάρχει μια στοά η οποία βγαίνει κάτω από το ποτάμι και μπαίνει στα βουλγαρικά μέσα σύνορα, περνάει μέσα από τα σύνορα. Είχαν δυνατότητα, δηλαδή μια σύραγγα περνάει κάτω από το ποτάμι, να πάνε σε αποστολή και να ξαναμπούν και να ξαναγυρίσουν μέσα στα οχυρά. Τα οποία είχαν πλήρη αυτονομία βέβαια. Φαγητά, νερό, ιατρία, τα πάντα. Ρεύμα γεννήθεια. Θα πω μετά στο έμψυχο στοιχείο για να το συνδέσω με την εφεδρεία σήμερα. Εφεδρεία, εμείς λέμε είμαστε έφεδροι. Μάλιστα, τι σημαίνει εφεδρεία? Είναι οι δυνάμεις δηλαδή που βγάζει ένας λαός στην περίπτωση που έχει ανάγκη. Μου το έχεις την επόμενη ερώτηση. Ναι. Άσε να την κάνω στην ώρα της και νομίζω ότι ο κλήρος πέφτει και σε σένα να πεις για σήμερα για την εφεδρεία. Ωραία, να το βγάλουμε λοιπόν μετά. Λοιπόν, θέλω να γυρίσω στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, μία παρατήρηση και μία παράκληση. Η παράκληση είναι την επιχείρηση νίκη της μάχης του αεροδρομίου και του υψώματος Κολοκασίδη να τις κρατήσουμε αυτή την αφήγηση. Θα ήθελα να τις κρατήσουμε για να κλείσουμε την εκπομπή. Νομίζω ότι αυτές οι εμπειρίες
που έζησες θα ήταν ό,τι καλύτερο για να κλείσει η εκπομπή αφηγηματικά και εμπειρικά από σένα. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να πιέσουμε το θέμα. Το πρόβλημα θα ήταν να σταματήσουμε στην επιχείρηση Νίκη, πράγμα που έχει γίνει κατ' επανάληψη σε όλες τις εκπομπές. Και η επιχείρηση Νίκη είναι μια επιχείρηση των αεροπόρων. Όχι, όχι, δεν θα μείνουμε εκεί, μου το τόνισες. Και δεν ξέρει ο κόσμος τι κάναμε μετά κάτω 7 μήνες. Κρυφτήκαμε και αυτά. Αυτό θέλουμε να τονίσουμε. Σήμερα λοιπόν θα ξέρει. Και έχει και μια συνέχεια μετά από αυτές τις ερωτήσεις τι έκανε η πολιτεία για αυτά που θα πούμε. Θα το αναφέρουμε και αυτό. Απλά θέλω να κλείσω λίγο το κεφάλαιο. Κανένα πρόβλημα. Η ιστορία έγραψε ότι μετά το 1944 στην Ελλάδα υπήρξε διχασμός. Παναγιώτη, σαν Έλληνας πολίτης, σαν άνθρωπος που υπηρέτησες, πώς νιώθεις για αυτή τη μεταβολή της ψυχολογίας του Έλληνα όταν δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο που τον ενώνει, αμέσως να χωριστεί, αμέσως να διχαστεί? Εδώ έχουμε τα δύο ακριβώς αντίθετα. Είμα, έχουμε κίνδυνο, ενώμαστε. Μας έφυγε ο κίνδυνος, σκοτωνόμαστε. Είναι παράδειγμα προς αποφυγή, αλλά δυστυχώς το έχουμε στην ιστορία και δύο ή και τρεις φορές, νομίζω. Έχει επαναληφθεί το φαινόμενο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι στη δεύτερη φάση θα μπορούσε να αποφευχθεί ο διχασμός, θα μπορούσαν να ενωθούν όλες οι δυνάμεις να, δημοκρατικά και να κάνουν εκλογές. Από τη στιγμή που δεν έχουμε εκλογές, ίσως να μην μας αφήσουν και οι άλλοι, γιατί κάθε φορά που απελευθερωνόμαστε έχουμε τους κόκκινους, τους Γάλλους, τους Μαύρους, προς τους Ρώσους, προς τους λέγανε τότε όλους. Και άμα πάμε και στη Βυζαντινή, νομίζω, ιστορία, υπάρχει κάποιος που υποστηρίζει μια μερίδα από εδώ, άλλη μερίδα από εκεί. Η Βένετη και ούτω καθεξής. Άρα αυτά τα έχει ιστορία, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ενώ θα μπορούσαμε εμείς με μια Ομόνια, αφού όλοι αγωνίστηκαν στην Εθνική Αντίσταση, δεν πήγαν οι μεν ή οι δε. Όλοι πήγαν στην Εθνική Αντίσταση να καθίσουν μετά να κάνουν εκλογές, αλλά δεν τους άφησαν τους ανθρώπους. Και να κυβερνήσουν το ελληνικό το κράτος και να επεκταθούμε και να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή δημιουργήσαμε ό,τι αποκτήσαμε, όχι μόνο το καταστρέψαμε, το καταστρέψαμε 10 φορές περισσότερο. Αυτά είναι προς αποφυγή, αλλά δυστυχώς επαναλαμβάνεται, εύχομαι να μην ξανατύχει, γιατί άμα τύχει πάλι θα επαναληφθούν. Οπότε αν μιλήσουμε για κινδύνους, ο πρώτος και βασικός κίνδυνος είμαστε εμείς οι ίδιοι, σαν ράτσα, σαν λαό, σαν φιλή, έτσι δεν είναι? Ευγένεια, τι λες? Πιστεύω ότι σαν φιλή έχουμε κάποια άκρα. Δηλαδή μπορούμε, γι' αυτό λέμε ότι μπορεί να βγάλει και ήρωες, μπορεί να βγάλει η Ελλάδα, ας πούμε, και προδότες, ας πούμε. Όμως, προσπαθούν πάντα οι επικυρίαρχοι να καλλιεργούν τα αρνητικά του Ελλήνα και όχι τα θετικά. Αυτό το βλέπουμε παντού. Προσπαθούν πάντα να μας φορτώσουν, να μας γεμίσουν και να βγάζουν στην επιφάνεια τα ελαττώματα και όχι τις αρετές. Η λέξη αρετή απαγορεύεται. Λοιπόν, θα πρέπει αυτό να το καταλάβουμε, ότι στην Ελλάδα, εγώ πιστεύω ιστορικά, ποτέ δεν έχουν κυβερνήσει Έλληνες μετά τον Καποδίστρια. Μόνο ελληνόφωνοι έχουν ελληνικά ονόματα. Αυτό μπορώ να το πω πολύ συγκεκριμένα, όπως και σήμερα. Ο Έλληνας στην Ελλάδα σήμερα είναι τρίτης κατηγορίας. Πρώτοι είναι κάποιοι οι οποίοι ελέγχουν απολύτως το χρήμα και τις θέσεις. Κάποιες συγκεκριμένες φυλείς που το παίζουν οι επιούσιοι. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά είναι οι λαθρομετανάστες που έχουν περισσότερα δικαιώματα από τους Έλληνες. Παράδειγμα, εγώ, αν θα πάω στο νοσοκομείο, θα είναι μετά από αυτόν και θα πληρώσω, ενώ αυτός δεν θα πληρώσει. Παράδειγμα, το φέρω αυτό. Όπως και στους παιδικούς σταθμούς. Εγώ θα πρέπει να πληρώσω και αν υπάρχει θέση θα μπει, αυτός θα πάει σαν άπορος. Λοιπόν, και μετά έρχονται οι Έλληνες. Και θέλω να πω ότι και μέσα στην Ελλάδα υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό το οποίο δεν είναι καν Έλληνες, απλά είναι ελληνοποιημένοι. Έτσι. Να το πω και λιγάκι καλλιτεχνικά. Π.χ. οι Ρωμά. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να σταθούν έτσι. Λοιπόν, τεχνιέντος προσπαθούν να μας καλλιεργούν τα αρνητικά και όχι τα θετικά. Όμως, οι σημερινοί κίνδυνοι πιστεύω ότι θα αφυπνίσουν αυτό το εθνικό συνέστημα των Ελλήνων και θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα και ελπίζω ότι θα συμβεί αυτό, πιστεύω ότι θα γίνει αυτό και ότι θα πάμε σε καλύτερες μέρες. Ένα μικρό παράδειγμα, επίτρεψέ μου, γιατί το ξέχασα. Όταν ανέλαβε ο Μεταξάς, πήρε τόσο φιλολαϊκά μέτρα που δεν έχει μάλλον ποτέ στην Ελλάδα. Αυτό δεν το λέω τώρα για να ευλογήσω τα γένια του Μεταξά, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Αυτό έφερε μια ανάταση στην ψυχή του Έλληνα, είδε έναν ηγέτη και εύκολα ακολούθησε μετά και είχε τη δυνατότητα να ακολουθήσει και σε ένα πόλεμο. Να φέρω ένα παράδειγμα σε αυτό, ότι εκείνος έκανε το Χτάρο, εκείνος έκανε το ΙΚΑ, εκείνος έκανε τεράστια δημόσια έργα, χάρισε τα χρέη των αγροτών και επίσης το σημαντικότερο. Πήγε στα διεθνή δικαστήρια το χρέος της Ελλάδος και διαγράφηκε το 92-95% αν θυμάμαι. Mm-hmm.
Από αυτό ήταν το δεδικασμένο που πήγε νομίζω και η, πώς λέγεται, δύο χώρες τώρα τελευταία. Κύπρο, η Αργεντινή. Και η Αργεντινή, ναι, το Εκουαδόρ και κάτι τέτοιο και διεγράφηκαν σαν απεχθές τα χρέη τους. Οι ελληνόφωνες κυβερνήσεις σημερινές ούτε καν αυτό το δεδικασμένο του μεταξά, του δικτάκτορα του κακού που λένε, έτσι, ούτε αυτό καν δεν κάνουν. Αλλά μας φορτώνουν με χρέη, τα οποία είναι ανύπαρκτα στην πραγματικότητα, είναι ανύπαρκτα, ψεύτικα χρέη είναι αυτά, τα οποία απλώς τα ψηφίσαν στη Βουλή με τα μνημόνια, ενώ δεν αποδείξαν ποτέ λογιστικά, δεν έγινε ποτέ λογιστικός έλεγχος, γιατί θέλουν να μας διαλύσουν και το κάνουν αυτό το πράγμα. Οπότε επανέρχομαι πάλι να πω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, αλλά όχι όσο και καλά να μας χρεώνουν ότι για όλα αυτά είναι οι Έλληνες σαν πολίτες, γιατί η παροιμία λέει ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Δηλαδή, το κεφάλι. Εκλεγμένο και πριν, το κεφάλι όμως, έτσι. Αυτό το κλεγμένο επίτρεψε μου να μην είμαι και τόσο σίγουρος, διότι έχουν τις εξής ευθύνες που θέλουν να μας φορτώσουν, να μην τους εκλέγουν. Άλλα λένε, άλλα κάνουν. Mm-hmm. Και γι' αυτό θα πρέπει να δικάζονται. Άλλα λένε, άλλα κάνουν. Και μετά μου φορτώνουν την ευθύνη. Με ψήφισες. Σε ψήφισα για να κάνεις αυτά που έκανες. Άλλα έλεγες ένα μήνα πριν και αμέσως ένα μήνα μετά κάνεις άλλα πράγματα. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι ψεύτες, οπωσδήποτε είναι ψεύτες, κλέφτες, λοποδίτες, κοπρίτες που πρέπει να δικαστούν. Όσοι έχουν κάνει τέτοια εγκλήματα στον ελληνικό λαό και φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση που να έχουμε Ελληνόπουλα που δεν γνωρίζουν καν, έτσι δεν γνωρίζουν καν την ελληνική ιστορία. Εγώ θα πω, ας πούμε, και από δικά μου παιδιά. Πιο πολύ γνωρίζουν για το Πολυτεχνείο π.χ. παρά την 25 Μαρτίου και την 28 Οκτωβρίου. Έχεις φροντίσει στα παιδιά σου να γνωρίζουν την 25 Μαρτίου. Ναι, εντάξει, το φέρνω σαν παράδειγμα. Βεβαίως και φροντίζω και το γνωρίζω. Αλλά δεν περίμενα άλλη απάντηση, απλά ήθελα να. Βεβαίως. Ευτυχώς ξέρουμε στην ελληνική ιστορία, ακόμα και στην τουρκική κατοχή, υπήρχε πάντα στην ιστορία υπάρχει ο γραπτός λόγος, αλλά υπάρχει και ο προφορικός λόγος. Από ό,τι υπάρχει η παράδοση που λέμε. Ευτυχώς η παράδοση είναι που μας σώζει μέχρι σήμερα. Η παράδοση, γιατί έχουμε και ζωντανά παραδείγματα καταρχήν και των επιζώντων για όλα αυτά. Παράδειγμα, οι επιζώντες της Κύπρου. Παρόλο που έχουμε και την ταμπέλα οι αγνοούμενοι, έτσι, οι αγνοούμενοι δηλαδή τα κοροϊδά. Ούτε καν αυτούς δεν αναγνωρίζουμε. Θα μιλήσουμε, με τον Παναγιώτη για αυτό το κομμάτι σε λίγο. Επιστρέφω στον Κυριάκο, αν ολοκλήρωσες. Και πολλά είπα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια, για να ολοκληρωθεί μια τέτοια συζήτηση μπορεί να έχετε πάρα πολύ σημασία ο καθένας, παρακαλώ. Ένα τελευταίο. Έτσι, γιατί μιλάω με την ιδιότητα σαν πολίτης ο πλήτης. Έτσι αισθάνομαι και έτσι πρέπει να αισθάνονται όσοι έχουν υπηρετήσει. Και έτσι είναι, και δια του νόμου έτσι είναι. Λοιπόν, πολίτης ο πλήτης. Γι' αυτό και έχω και τις ανησυχίες για το σήμερα. Γι' αυτό θέλω να μιλάω. Ότι δεν πρέπει να είμαστε τόσο επιφυλακτικοί με τόσα σύννεφα γύρω μας πολέμου. Πανεύκολα μπορεί να συμβεί ένας πόλεμος. Ποιος μπορεί να μας εξασφαλίσει το όχι, ότι δεν θα γίνει. Λοιπόν, και είμαστε εντελώς ανέτοιμοι για τέτοιο πράγμα. Πρέπει αυτό να το επισημάνω οπωσδήποτε. Και πρέπει οι Έλληνες τέλος πάντων να είναι ενεργοί πολίτες. Μόνο σαν ενεργοί πολίτες. Ενεργοί πολίτες, όχι μια φορά στα 4 χρόνια. Ενεργοί πολίτες να είναι και να ζητάνε πλέον και τις ευθύνες αυτονών που τους ψηφίσανε. Δηλαδή, ο αριστερός να ζητήσει την ευθύνη του αριστερού και ο δεξιός την ευθύνη του δεξιού πολιτικού για αυτά που έκανε ή για αυτά που δεν έκανε. Κυριάκο, επιστρέφω σε σένα. Θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Όταν παρουσίασα τους καλεσμένους μου διαδικτυακά της, εσάς τους τρεις σήμερα, με πήρε ένας φίλος τηλέφωνο και στην πλάκα μου είπε: τι γίνεται, ξεσηκώθηκαν οι εφεδροί, επειδή είδα ότι έχω καλεσμένους τρεις εφεδρούς. Μίλησε μου λίγο για τον ρόλο των εφεδρών σήμερα. Ποιος θα έπρεπε να είναι και ποιος επιδιώκετε εσείς να είναι. Εγώ βλέπω τα πράγματα πολυεπίπεδα. Υπάρχει ο ρόλος των εφέδρων καθαρά στο στρατιωτικό πεδίο, δηλαδή να υπάρχει ένας εκπαιδευμένος πληθυσμός που δεν είναι αναγκαίο να είναι μόνο άντρες, μπορεί να είναι και γυναίκες, να έχουν περάσει από μια βασική καλή εκπαίδευση, να μπορούν να χειριστούν το όπλο, να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση πολέμου ή σε περίπτωση αναταραχής γενικότερα, ποιος είναι ο ρόλος τους, ποιες είναι οι ομάδες τους. Αυτός είναι ένας ρόλος ο οποίος δεν τελειώνει στην στρατιωτική εκπαίδευση, θα έπρεπε να συνεχίζεται στην πορεία σου στην κοινωνία ως πολίτης. Θα έπρεπε να κατά τακτά χρονικά διαστήματα η εφεδρεία να καλείται, να περνάει από μια συνεχιζόμενη εκπαίδευση όπως θα το έκανε οποιοδήποτε επαγγελματία στον χώρο του. Γιατί αλλιώς πάρα πολύ εύκολα ξεχνάς. Κάνεις ένα σεμινάριο σήμερα, να πω πολύ απλά γιατί ασχολούμαστε και με τα διασωστικά και με την πολιτική προστασία κτλ. Σε πρώτες βοήθειες. Αν δεν το επαναλάβεις ένα χρόνο, αυτά που έκανες τα ξέχασες. Μια ξένη γιατί γλώσσα, βέβαια. Μια ξένη γλώσσα. Δεν κάνεις χρήση, τελείωσε, σου έφυγε. Επομένως, το ένα είναι θέμα καθαρά επιβίωσης, ενστίκτου επιβίωσης και αυτοσυντήρησης. Έχει να κάνει λοιπόν με την ύπαρξή μας. Εάν δεν είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, να θυμηθούμε λίγο Κλαούζεβιτς,
Έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε ειρήνη. Αν δεν έχουμε αποτρεπτική δύναμη, δεν μπορούμε να έχουμε ειρήνη. Θα μας έρθει ο Τούρκος, ο οποίος έχει καταλάβει την αδυναμία, ασκεί μια πολιτική πίεση και πετυχαίνει βήμα-βήμα και κάτι παραπάνω. Επομένως, αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε και πρέπει να εκπαιδευτούμε να αποπνέουμε δύναμη. Και η δύναμή μας να ανταποκρίνεται σε μια πραγματικότητα, να μην είναι ένα ψέμα δηλαδή. Πράγμα που κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία το κάνει και πολύ σωστά και πολύ καλά το κάνει. Μπορεί να έχει επιθετικές βλέψεις. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να έχει επιθετικές βλέψεις, αλλά η αμυντική της ισχυροποίηση φοβίζει τον οποιονδήποτε με διάθεση γεωγραφικής επέκτασης, έτσι. Η ισχυροποίησή της μπορεί να είναι και λίγο πλασματική, δηλαδή ευνοείται από μια διεθνή συγκυρία που την ισχυροποίησε σε έναν διεθνή γεωπολιτικό παίχτη στην περιοχή. Όχι, εννοώ αμυντικά, ο στρατός της, ο εξοπλισμός της, η εκποντεγνοποίησή της, αυτά εννοώ. Ότι... Ναι. Λες, επειδή είναι μια πολύ ισχυρή πολεμική μηχανή. Είναι μια συγκυρία. Δηλαδή, κάλλιστα αυτή η πολεμική μηχανή, την οποία, η οποία φαντάζει πολύ δυνατή, αποτρεπτική, φοβιστική κτλ., θα μπορούσε να διαλυθεί μέσα μια νύχτα. Δηλαδή, αν ισχυροποιούνταν οι διασπαστικές της δυνάμεις, όπως είναι οι Κούρδοι για παράδειγμα, ή αν είχαν υποστηριχθεί σωστά οι άλλοι πληθυσμοί που καταπιέζονται, οι χριστιανικοί πληθυσμοί, οι Αλεβίτες κτλ., που καταπιέζονται ικτρά αυτό το να πέσει από μέσα. Θα μπορούσε δηλαδή να διαλυθεί. Απλά υπάρχουν οι δυνάμεις διεθνείς που θέλουν να υπάρχει ένα παράγοντα. Το θεωρούν ένα παράγοντα ο οποίος μπορεί να είναι σταθεροποιητικός στην περιοχή, δεν θέλουν να τον πλήξουν. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η Τουρκία, με ενδιαφέρει τι κάνει η Ελλάδα. Η κάθε Ελλάδα. Η Τουρκία καλώς κάνει αυτό. Έχουν το δικαίωμα και στη δική τους φιλοπατρία, στο αίσθημα φιλοπατρίας και αυτοσυντήρησης, όπως έχουμε και εμείς. Για να ζήσουμε αρμονικά λοιπόν, διαφορετικά κράτη, διαφορετικοί πολιτισμοί σε ένα διεθνές περιβάλλον πλέον, θα πρέπει να υπάρχει μία ισχύς και μια αρμονική συνύπαρξη. Δεν μπορεί να υπάρξει μονομερής κατάσταση. Πρέπει να υπάρξει τη βάση αμοιβαιότητας. Πρέπει όλος να σε σέβεται και να αποκαλείς το σεβασμό. Αν δεν έχει το σεβασμό απέναντί σου, τότε θα πρέπει εσύ να τον προκαλέσεις. Άρα λοιπόν, εφεδρεία πρώτιστα έχει να κάνει με το στρατό, την αποτρεπτική δύναμη και την οργάνωση των πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει να αισθανθούν σαν μέλη μιας ευρύτερης συλλογικότητας που είναι η πολιτεία τους. Είναι δική μας η πολιτεία. Η Ελλάδα είναι, είμαστε εμείς, δεν είναι κάτι ξένο. Δεν είναι δηλαδή η πολιτική εκεί, οι μηχανισμοί κάπου αλλού, ο λαός κάτι διαφορετικό. Αυτό το διασπαστικό, διχαστικό κομμάτι που μας έχει περάσει ένα ιδεολόγημα τα τελευταία 60 χρόνια, 70. Ότι είμαστε κάτι διαφορετικό. Δεν είμαστε κάτι, δεν θα έπρεπε να είμαστε κάτι διαφορετικό. Θα έπρεπε δηλαδή ο αγώνας μας να είναι στο να είμαστε όλοι μαζί μία γροθιά ενωμένη, σε μια ενότητα που να βαδίζουμε προς ένα στόχο που να τον έχουμε προσυμφωνήσει. Ποιος είναι ο στόχος μας? Δεν είναι να ζούμε καλά ως Έλληνες? Δεν είναι να ζούμε αρμονικά με τους γείτονές μας? Πώς θα τον πετύχουμε αυτό το στόχο? Πότε το συζητήσαμε αυτό ως κοινωνία και ως πολιτεία? Πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας? Ακόμη και στο επίπεδο της οικονομίας. Πότε συζητήσαν οι πολιτικοί με το λαό τους? Που είμαστε ένα. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Έτσι, ναι. Πρακτική προβληματίζομαι και εμένα. Τι σημαίνει να συζητήσεις με το λαό? Να με φωνάξουν σε μια πλατεία και αν θέλω να πάω? Σημαίνει, ή να με υποχρεώσουν να πάω? Σημαίνει ένα παράδειγμα. Τι σημαίνει? Η Ισλανδία μετά από την κρίση που πέρασε, που ήταν μια κρίση τραπεζικού συστήματος, μόνο. Δεν ήταν μόνο μια κρίση όπως έχουμε εδώ στη βάση του οικονομικού συστήματος και του τρόπου ζωής, καταναλωτικού τρόπου ζωής που είχαμε συνηθίσει να ζούμε με δανεικά, κράτος και πολίτες. Αυτό το πολύ υποδοέστερης σημασίας και βαρύτητας πρόβλημα που αντιμετώπισαν, το αντιμετώπισαν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών. Κάλεσαν τους πολίτες στο ίντερνετ, με εκδηλώσεις που έκαναν, με πάρα πολλούς τρόπους να συζητήσουν πώς έπρεπε να αλλάξει η δομή του συστήματός τους. Και το σύνταγμα είναι αν οι πολίτες πήγαν. Πήγαν, εκεί πήγαν. Εδώ δεν έχουν μάθει οι πολίτες να είναι ενεργοί. Αλλά αυτό είναι κάτι που μαθαίνεται. Αυτό είναι, περνάει από το σύστημα παιδείας. Θα μου πεις τώρα, θα περιμένω 30 και 40 χρόνια να βγει η νέα γενιά. Δυστυχώς. Δεν περιμένουμε 30 και 40. Κάνουμε βήματα από σήμερα. Αυτό που κάνει σήμερα, Δημήτρη, αυτό που κάνουμε όλοι μας, είναι μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι πρέπει να το καταλάβουμε. Μπορεί να μας ακούσουν 10, 20, 30, 40 και να μιλήσει μία φράση μας στον έναν. Θα μετρήσει. Ναι, ο σπόρος αυτός μετράει. Δεν έχει σημασία. Ο σπόρος θα μεταφερθεί από τον έναν στον άλλον κτλ. Και θα παράγει. Καταλαβαίνεις όμως ότι κάτι το οποίο δεν έγινε για δεκάδες χρόνια, για να ισιώσει, να γίνει όπως το περιγράφεις και όπως το επιθυμούμε, δεν θέλει μία εκπομπή. Θέλει χρόνια. Θέλει χρόνια προσπάθειες. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο
το συμφωνήσαμε ή το συμφωνήσαν και ο κόσμος είναι απίκο, ελάτε να τα πούμε και ο κόσμος πάει. Θα σου μεταφέρω τη φύση, αισιόδοξη φύση μου και αντίληψή μου. Σύμφωνο. Θα την βάλω και στο, μέσα στην επέτειό μας. Σύμφωνο. Όταν πολέμαγε ο Δαβάκη στα βουνά της Πίνδου και είχε υπερκεραστεί στην πρώτη φάση από τους Ιταλούς, γιατί είχε πολύ μικρό στράτευμα, πληθυσμό ατόμων κτλ., υποστηρίχθηκε από όλο τον λαό της περιοχής. Αυτό που βλέπουμε στις φωτογραφίες, οι γυναίκες να έχουν ζαλώσει πράγματα, να τα έχουν φορτωθεί και να μεταφέρουν εφόδια, πολεμοφόδια, κουβέρτες, ρούχα κτλ. Και τρόφιμα στους πολεμιστές. Αυτή είναι η χρυσή εφεδρεία ενός λαού. Είναι όλος ο λαός μια εφεδρεία. Έτσι πρέπει να το κατανοήσουμε. Δεν είναι εφεδρεία εμείς που είμαστε τώρα οι 5 ή 10 που μας βλέπουν σαν γραφικούς. Ναι, βεβαίως. Με τις στολές μας, γιατί έτσι μας αρέσει. Μα δεν έγραψες και αυτό. Είμαστε, δεν είμαστε εμείς η εφεδρεία. Η εφεδρεία πρέπει να την κατανοήσουμε ότι είναι όλος ο λαός. Ο οποίος σε μια στιγμή τέτοια συνθήκη ανάγκη θα πρέπει να βγει μπροστά και να κάνει έργο. Να ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και να έχουμε συμφωνήσει ότι ο στόχος μας είναι αυτός. Πρέπει να ξέρουμε και ποιος είναι ο στόχος. Και ο στόχος ποτέ δεν είναι διχαστικός. Πρέπει να έχουμε και καθαρά κριτήρια του που πάμε. Εάν ο στόχος μας οδηγεί σε ένα νέο διχασμό, δεν μπορεί να είναι σωστός. Τα κριτήρια μας πρέπει να είναι απλά, να τα απλοποιήσουμε. Γιατί εμείς περάσαμε εκατονταετίες κάνοντας πράγματα καταπληκτικά και ταυτόχρονα διαλύοντας το σύμπαν μέσα σε μία ημέρα. Αν το κάναμε αυτό λοιπόν μέσα στην Επανάσταση του 21, το επαναλάβαμε μετά το 40-44, γιατί μην ξεχνάμε. Και να μην ωρεοποιούμε τα πράγματα, υπήρχε μία υποδομή που οδηγούσε προς μία διχαστική κατεύθυνση και δεν άφηνε το λαό να εκφράσει τη φιλοπατρία του και την τάση του. Μία υποδομή που τι ήταν? Ήταν ένα διεθνές σύστημα εξουσίας το οποίο είχε δύο πόλους εκείνη την εποχή. Απ' τη μία ήταν κομμουνισμός-σταλινισμός, απ' την άλλη μία, να το πω, συνεχιζόμενη αποικιοκρατία που εκφραζόταν από τις δυνάμεις της Αγγλίας. Ήταν δύο πόλοι του ίδιου πράγματος. Εμείς το ίδιο πράγμα το ζήσαμε. Δηλαδή στη σύγχρονη εποχή που αυτά έχουν καταρρεύσει σαν συστήματα, το βλέπουμε ότι στη βάση τους εκφράζαν την ίδια ακριβώς εξουσία. Κατέρευσε μεν ο κομμουνισμός, αλλά φαίνεται ότι πίσω από αυτό υπήρχε μια άλλη δύναμη από την οποία εμφορούνταν και κατευθυνόταν όλη αυτή η δομή. Mm-hmm. Μοίρασαν λοιπόν αυτή η πόλη εξουσίας εκείνη την εποχή με χαρτάκια το πώς θα εξουσιάσουν τον κόσμο. Έτσι έγινε η συνθήκη της Γιάλτας. Με χαρτάκι, εσύ παίρνεις αυτό, εγώ εκείνο. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι βρεθήκαμε εκεί που είμαστε οι νικητές ενός πολέμου και είμαστε ενωμένοι, να ξαναμπαίνουμε σε ένα κυκαιώνα διχασμού και να τρώμε ο ένας τις σάρκες του άλλου ως Έλληνες. Γιατί δεν κατανοήσαμε το διακύβευμα. Τι πεζόταν πίσω από τις πλάτες μας. Και οι μεν είπαν ότι εμείς εκφραζόμαστε μέσα από τον κομμουνισμό, εντάχθηκαν σε ένα ρεύμα κομμουνιστικό, κάνανε τεράστια εγκλήματα κατά του ελληνισμού και κατά της ανθρωπότητας. Δηλαδή, να μην ξεχάσουμε τώρα στη Μάκα, Φενεό, εγκλήματα τεράστια. Απ' την άλλη, οι άλλοι δεν κατάλαβαν ότι είχαν προσετεριστεί σε ένα παράγοντα που δεν ήταν αυτό που έτσι το καταλαβαίνουμε πολύ απλά, αυτοί που προστάτευαν την ελευθερία των λαών. Ήταν μια στιγμή απεικιοκρατική δύναμη που είχε δείξει λίγα χρόνια πριν τι ακριβώς είχε κάνει στην Κύπρο. Μην ξεχνάμε τα εγκλήματα των Άγγλων στην Κύπρο. Δεν άλλαξαν αυτοί οι άνθρωποι ή αυτοί που εξέφραζαν τις δυνάμεις αυτές σε μία νύχτα ή σε λίγες δεκαετίες. Και βλέπουμε τώρα πού οδηγούμαστε μέσα από 30-40 χρόνια εξέλιξης στο σύστημα το οποίο πλέον τυρανεί ένα ολόκληρο κόσμο με βάση τώρα οικονομικά κριτήρια. Πράγματι, πράγματι, έτσι είναι. Έχουμε στον Ευγένιο να μείνουμε λίγο στην σημερινή πραγματικότητα. Νομίζω ότι μιλήσαμε για αρκετά πράγματα τα οποία ήρθαν από το παρελθόν, τα κουβαλάμε σήμερα, πρέπει να τα θυμόμαστε και πρέπει να πάνε και στο μέλλον. Ας μείνουμε λίγο στη σημερινή πραγματικότητα. Η επικαιρότητα είναι πολύ, πολύ σοβαρή, τη συζητάγαμε και ερχόμενη. Τι γεωπολιτικούς κινδύνους έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, κατά σένα? Επειδή αυτά ανήκουν σε αυτό που λέμε γεωστρατηγική, γιατί παίζουν όπως θέλουν και έχουν εναλλακτικά σχέδια πάντα οι λεγόμενοι επικυρίαρχοι, η κίνδυνη πάντως που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και έχει ανοίξει και τις ορέξεις και αλλωνόμενοι, οι οποίοι δεν τολμούσαν ούτε να ορθώσουν κουβέντα ενάντια στη χώρα, αλλά λόγω της αδυναμίας μας, της αδυναμίας μας της οικονομικής απ' τη μια, την έλλειψη Ελλήνων ηγετών. Αλλά είναι μόνο ελληνόφωνοι ηγέτες, κατά δεν είναι ηγέτες, είναι πολιτικάτιδες. Έχουν καταφέρει να αποθρασύνουν τον περίγυρο. Παράδειγμα, η Αλβανία θέλει να επεκταθεί.
να πάρει και όλη την Ήπειρο, λέει, γιατί είναι δικιά της και η Κέρκυρα. Ποια είναι η Αλβανία? Τώρα τελευταία το λέει, το λέει χρόνια. Η Αλβανία τώρα θα έλεγα από το 90 και μετά το εκφράζει αυτό το πράγμα. Καλά, τσάμπα, είναι, ας το λέει, έχουν περάσει και 24 χρόνια. Βεβαίως, και βάζει και μπροστά και κάποιους τσάμιδες, ας πούμε, κάποιους προδότες τότε, έτσι να παίξουμε τώρα και αυτόν τον ρόλο της εμπροστοφυλακής. Έχουμε τα Σκόπια, η οποία παλιότερα μέχρι το 64 λεγόταν Βαρντάρσκα. Mm-hmm. Και τώρα θα θέλουν να το λένε Μακεδονία και να βγάζουν και χάρτες που να πιάνουν και την δικιά μας τη Μακεδονία. Τη δικιά μας τη Μακεδονία. Η Μακεδονία τη είναι Ελλάδα. Μακεδονία. Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, απ' την άλλη έχουμε την Τουρκία, η οποία θεωρεί ότι πρέπει να πάρει τη Θράκη και το Μισό Αιγαίο. Γιατί πράγματι θα βάζω σαν όριο τον 25ο Μεσημβρινό, όπως λέμε. Κόβει το Αιγαίο στη μέση, θα το κάνει σαν πάνω από εκεί. Και λίγο Κύπρο θέλει να πάρει τώρα τελευταία. Την Κύπρο θα ήθελα να πω τώρα. Την υπόλοιπη. Δηλαδή. Την Κύπρο τη θέλουν πολύ, γιατί και πίσω την Τουρκία βρίσκονται πολλοί. Η Κύπρος, πρώτον, και δεύτερον, σαν δεύτερη γραμμή άμυνας, μπορώ να πω, ας πούμε, την Κρήτη, τη θέλουν πολύ. Έτσι. Παράδειγμα, τη θέλει και το Ισραήλ. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε κοινά μας τώρα, κοινά μας θέλω με το Ισραήλ, όταν είπαν κοινά συμφέροντα, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι εκείνοι θέλουν και την Κύπρο, θέλουν και την Κρήτη, θέλουν και τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη όταν γίνονται κάποιες τακτικές συμμαχίες. Η Τουρκία είναι, παίζει αυτό το ρόλο της, αλλά δεν είναι καθόλου τόσο δύσκολος αντίπαλος. Έχει αυτή τα σωτικά της προβλήματα, διότι δεν είναι ένα έθνος. Η Ελλάδα ήταν ένα έθνος, ένα κράτος. Μέσα στο ελληνικό έδαφος υπήρχαν μόνο οι Έλληνες και γι' αυτό μας φορτώσανε άλλους, για να μπορέσουμε να μας διασπάσουμε και από μέσα. Σήμερα όμως που μιλάμε, βλέπουμε το παιχνίδι που παίζεται πάλι γύρω από την Κύπρο και πάλι η Τουρκία να προκαλεί. Πολλοί συμμετέχουν εκεί, έχουν παραταχθεί στόλοι, μπορεί πανεύκολα να γίνει ένας πόλεμος και εδώ πέρα δεν ξέρουμε τίποτα. Και βέβαια πάλι η Ελλάδα είναι απούσα και παίζουν παιχνίδι τώρα εκεί πέρα. Οι Τούρκοι, οι Εγγλέζοι, παίζουν, παίζουν οι Ισραηλινοί, παίζουν και οι Ρώσοι. Όλοι παίζουν παιχνίδι. Μόνο οι Έλληνες δεν παίζουν παιχνίδι. Είμαστε στο Καστελόριζο, δεν κάνω λάθος. Είμαστε εμείς στο Καστελόριζο. Με άσκηση. Μπορώ να πω τώρα ότι στο Καστελόριζο, έτσι, υπάρχουν κάποιοι που το Καστελόριζο το θεωρούν ότι πλέον δεν είναι και τόσο δυνικό. Γι' αυτό και υπάρχει και πρόβλημα στο να πηγαίνουν και τα πλοία εκεί πέρα. Το Καστελόριζο πάρα πολύ εύκολα αφουδιάζεται από την Τουρκία. Έτσι, δηλαδή προσπαθούν να μας κάνουν να αισθανθούμε ότι τελικά είμαστε από εκείνη την πλευρά. Όπως οι Βορειοελλαδίτες, λόγω της ακρίβειας εδώ πάνε να βάζουν, να ψωνίζουν ή να βάζουν και βενζίνη από τα Σκόπια. Mm-hmm. Λοιπόν, προσπαθούν δηλαδή σε μια de facto κατάσταση να μας κάνουν να νιώσουμε ότι τελικά το ελληνικό το κράτος μας περιφρονεί, δεν μπορεί να μας υποστηρίξει ή τέλος πάντων δεν θέλει. Και πρέπει να αναπτύξουμε σχέση με τους γείτονες, αλλά τι, σχέση υποτέλειας. Η Ελλάδα συνέχεια πληρώνει. Η Ελλάδα συνεχώς δεν, όπως είπε και ο περίφημος μεγάλος ηγέτης που έλεγε ευχαριστώ στους Αμερικάνους, ο λεγόμενος Σιμίτης, έτσι, ότι δεν διεκδικούμε τίποτα. Δηλαδή όλοι διεκδικούν, εμείς δεν διεκδικούμε. Εμείς που έχουμε εδάφη τα οποία είναι ακόμα σκλαβωμένα, εμείς δεν διεκδικούμε. Όταν όλοι οι άλλοι διεκδικούν. Οι πρώτοι πρέπει να διεκδικήσουμε. Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι ακόμα και σήμερα και μάλιστα ειδικότερα σήμερα υπάρχουν γεωπολιτικοί κίνδυνοι, τους οποίους η Ελλάδα και λόγω των οικονομικών της προβλημάτων αλλά και λόγω αυτού του χαρακτηριστικού του Έλληνα δυσκολεύεται να τους διαχειριστεί. Ωραία. Έτσι, ένα θα πω τελευταίο και κλείνω με αυτό για να αποδείξω ότι Παναγιώτης μετά 10 λεπτά, έτσι. Ότι αυτό που λέω έχει απόλυτη έτσι, ακρίβεια και το λέω αυτό για το εξής. Όταν ανέλαβε ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, Παπούλιας, η τότε πρόεδρος της Βουλής, Μπενάκη, Μπενάκη, τέλος πάντων, είπε, και το φανέρα δηλαδή, έτσι, αυτό στην ορκομοσία του πρόεδρου, ότι αναλαμβάνει πρόεδρος σε μια ιστορική περίοδο που η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας θα μειωθεί. Αυτό το είπε Μπενάκη, είπε πια πολλά άλλα, έτσι, για τις ελευθερίες των Ελλήνων, για τη συρρήκνωση του εδάφους, για μέρος ανεξαρτησίας μας, πάντα το χάσουμε, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, για φανταστείτε. Για να το λέει αυτό σημαίνει ότι το γνωρίζουν, έχει προγραμματιστεί πιο πριν και το έχουν προσυπογράψει. Άρα, επειδή τώρα τελειώνει η θητεία Παπούλια, μήπως όλα αυτά πάνε να εξελιχθούν σήμερα που μιλάμε. Μήπως εννοούσε κάποιες κυριαρχίες που δεν είναι εδαφικές. Μήπως εννοούσε ότι μπορεί να χάσουμε
τη δύναμη να ορίζουμε τον προϋπολογισμό μας, τη δύναμη της δικαιοσύνης η οποία έχει περάσει νομίζω κεντρικά. Μήπως εννοούσε λοιπόν κάτι που δεν είναι εδαφικό? Όχι, είναι και εδαφικό. Εδώ πέρα επανέρχομαι πάλι σε αυτό που είπα για το σχέδιο Φαβόρα. Υπάρχει αυτό το σχέδιο. Αυτό είναι σχέδιο του ΝΑΤΟ καταρχήν. Έτσι, είναι σχέδιο του ΝΑΤΟ από το μάλιστα πολύ παλιό. Από το Γιώσεφ Λούνς. Υπογράφει το ΝΑΤΟ, το πέρασε, το ζήτησε το 89, το 90 το δέχθηκε από ό,τι γνωρίζω έτσι, η ελληνική πολιτική ηγεσία, με βάζοντας μπροστά σαν ένα χρονικό διάστημα προετοιμασίας 6 χρόνια. Οπότε δεν είναι τυχαίο από το 90 που το 96 έγιναν τα ίμια. Που δεν τους βγήκε βέβαια λόγω της καλής τακτικής του ελληνικού ναυτικού. Αλλά τέλος πάντων. Δεν είχε πει και ο Γιώργος Παπανδρέου ότι εγώ για να χάσω ένα μέτρο γης, αλλά να κοιμάμαι ήσυχος, προτιμώ να χάσω ένα μέτρο γης? Δηλαδή ωραία. Δεν χρειάζεται να σου πούν κάτι διαφορετικό. Καταλαβαίνεις που κινείται ο πολιτικός. Είναι μια διάθεση. Είναι, ναι, διάθεση. Αυτό δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εάν ολοκλήρωσες, να γυρίσω στον. Τελειώνω εδώ γιατί θα ήθελα να πω πάρα πολλά. Απλά θέλω να πω σε όσους μας ακούνε ότι τέλος πάντων πρώτα απ' όλα είναι η χώρα μας, πρώτα απ' όλα είναι η πατρίδα μας και όχι τα κόμματα. Διότι την κληρονομήσαμε. Έχουμε αυτό το κληρονομικό δικαίωμα, γι' αυτό και υπάρχει η Ελλάδα και εμείς λεγόμαστε Έλληνες, αλλά πρέπει να το παραδώσουμε και στους επόμενους. Και δεν θα πρέπει εμείς να το πληρώνουμε, να παραδώσουμε λιγότερη η Ελλάδα. Και το τελευταίο και κλείνω εδώ, και δεν μπορεί κανείς να ονομαστεί Έλληνας και να του δίνουν ηθαγένεια, και ας είναι από τον Μπαγκλαντές, και ας είναι από τη Σομαλία, και ας είναι από την Αλβανία και οπουδήποτε. Διότι άλλο είναι ηθαγένεια και άλλο είναι υπηκότητα. Σαφώς. Ακόμα οι πολιτικάντιδες προσπαθούν ακόμα και αυτό να μας το διαλύσουν. Θα γίνει από το εξάματος. Δεν μπορώ εγώ να γίνω αδελφός με τον Κυριάκο επειδή το γράψει ένα χαρτί. Μόνο να μας έχει γεννήσει η ίδια μάνα και ο ίδιος πατέρας, είμαστε αδέλφια. Το κατήργησα αυτό να ξέρεις. Τώρα πλέον δεν υπάρχει ο διαχωρισμός ηθαγένειας και υπηκότητας. Υπάρχει ένα ενίο πράγμα, υπηκότητα και τελειώσαμε. Ναι, αυτό το καταργούν. Ναι, το καταργήσαν εδώ και πολύ καιρό. Η φύση η ίδια δεν μπορεί να το καταργήσει. Δεν μπορεί να το καταργήσει. Η φύση. Λοιπόν, εγώ για να σας δώσω μια ανάσα να κάνουμε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα, θα επανέλθω στον Παναγιώτη. Θα πιάσουμε την Κύπρο από το 1974, εκεί που την αφήσαμε στην αρχή της κουβέντας μας. Και μετά θέλω κλείνοντας να μας πεις πώς σας έχει συμπεριφερθεί το ελληνικό κράτος από τότε ως σήμερα, αν έχετε κάποια αιτήματα και γενικά ποια ήταν η μεταχείριση που είχατε από το ελληνικό κράτος επί οποιαδήποτε κυβέρνηση. Ναι, θα έχετε μια καλή ενημέρωση. Άλλωστε, εγώ έχω την ιδιότητα του Προέδρου, γι' αυτό και ήρθα εδώ πέρα. Λοιπόν, όχι, δεν μπορώ να πω και για τα άλλα που είπαν. Αμέσως μετά το διάλειμμα, λοιπόν, καταδρομής εδώ, ναι. Με τον Παναγιώτη τον Αφάλη.
Λοιπόν, επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής πολύ ενδιαφέρουσας ομιλίας, πολύ ενδιαφέρουσας παρέας. Παναγιώτη, επιστρέφουμε στο 1974, θα μας μιλήσεις για τη μάχη του αεροδρομίου, θα μας μιλήσεις για τη μάχη στο ύψωμα Κολοκασίδη και μετά θα μας μιλήσεις για τη συμπεριφορά των ελληνικών κυβερνήσεων στα αιτήματά σας και γενικότερα σε εσάς. Εγώ ευχαριστώ κύριε Πετρόπουλο, είπα ότι το ξεχάσατε πάλι καλά που το ποτέ, θυμηθήκατε, γιατί ποτέ. Εγώ ήρθα εδώ με την ιδιότητα του Προέδρου των Κομμάτων του 1974 και το κυριότερο, αυτοί που μας ακούνε, τηλεθεατές ή ακροατές, δεν ξέρω τι είμαι, είναι οι άνθρωποι. Και τα δύο. Και τα δύο πρέπει να μάθουν την ιστορία σωστά. Σας ακούμε, σε ακούμε λοιπόν, ναι. Επανέρχομαι στην επιχείρηση Νίκη. Η επιχείρηση Νίκη ήταν μια καταδρομική ενέργεια πιλότων Ελλήνων. Ελλήνων πιλότων, όπως θέλετε πάρτε τον άνθρωπο. Εμείς συμμετείχαμε μέσα σαν κομμάτους, μπορεί να τους δώσαμε λίγο ηθικός αφού είμαστε και λογκατζίδες και όλα αυτά, αλλά όλη η επιχείρηση ήταν σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι με σιγεία Σερμάτου, πετώντας χαμηλά για να μην, δεν είχαμε ούτε καν συνοδεία ένα, γι' αυτό σας είπα, είχα πει και πριν, ότι πετάτε τους και ας πάνε οπουδήποτε, να πούμε ότι δεν έχουμε ούτε ένα πολεμικό σκάφος, δεν είχαμε ούτε από απόσταση να μας συνοδεύσει. Τελικά, επειδή είπαμε λίγα πριν, να ολοκληρώσουμε και να μπούμε στα άλλα τα κομμάτια. Εδώ τι έχει γίνει τώρα. Επειδή εδώ είχαμε νεκρούς, όλος ο κόσμος έμαθε για την επιχείρηση Νίκη. Επιχείρηση αυτοκτονίας και όλοι λένε αυτό. Και δεν έμαθε για τις δύο σπουδαίες μάχες και τα αποτελέσματα αυτών που θα σας πω εν ολίγης μετά. Εδώ φταίει και το άλλο. Είχαμε και το διασωθέντα. Είχαμε και το διασωθέντα, ο οποίος γίναγε από τηλεόραση τηλεόραση. Δεν είχε να πει κάτι άλλο, είχε να πει την ιστορία του. Γιατί μετά, αφού κάηκε ο άνθρωπος, τραυματίστηκε, δεν μπορούσε να έρθει να ακολουθήσει τη μονάδα. Οπότε, κατά ανάγκη, όπου πήγαινε, σταματούσε στο κομμάτι αυτό που παραλίγο να σταματήσαμε και εμείς εδώ πέρα. Αλλά εγώ δεν το ξέχναγα, μην νομίζεις το ξέχναγα. Οπότε, πάμε τώρα να ακούσουμε και την παραπέρα ιστορία. Στις 23 Ιουλίου, ενώ είχε κηρυχτεί η κεχηρία, επήρε εντολή η μονάδα μας ότι πρέπει να πάμε στο αεροδρόμιο. Σημειωτώνεται ότι και το αεροδρόμιο ήταν μέσα στο χάρτη, μέσα στο πρόγραμμα, δηλαδή στα ποσοστά της Κύπρου που έπρεπε να καταλάβουν. Και ήταν ο πιο στρατηγικός στόχος, διότι καταλαμβάνοντας το αεροδρόμιο, θα μπορούσαν να πάσα στιγμή να καταλάβουν και την υπόλοιπη Κύπρου. Ο διοικητής μας, Λεβέντης Λεβεντόπουλος, που δεν είναι ακόμα Λεβέντης, είναι, έδωσε εντολή να πάει η μονάδα στο αεροδρόμιο. Πήγε στην αρχή ένας λόγος, ακολούθησε δεύτερος και επειδή υπήρχαν προβλήματα, πήγαν όλοι οι μονάδα και αυτός ήρθε τελευταίος. Η μάχη δεν κράτησε ούτε 20 λεπτά. Οι Τούρκοι είχαν συνηθίσει να περπατάνε. Υπήρχε και χειρία, όλες οι μονάδες, δεν έδινε εντολή κανένας διοικητής και αυτά. Δύο φορές εμάς που βρήκανε αντίσταση, σηκώθηκαν και γύρισαν πίσω και έφυγαν οι άνθρωποι. Και το αποτέλεσμα ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν 100 οι νεκροί, 150 ή 107 κάπου μου είχε πει ο διοικητής τότε, μου λέει. Αλλά δεν τα γράψανε, μου λέει, τα βιβλία μου, είχε πει, ρε πρόεδρε, δεν τα γράψανε τα βιβλία. Ερχόμαστε μετά ότι αφού είδανε οι άνθρωποι που είχαν υπογράψει ότι πρέπει να πάρθει το αεροδρόμιο από τους Τούρκους, ότι δεν έγινε η κατάληψη, διότι δεν είχαν στο νου τους οι άνθρωποι ότι εκεί θα πάνε να φρούν την ελληνική μονάδα καταδρομών, ούτε καν το είχαν φανταστεί. Προσπαθήσανε με διπλωματικό τρόπο να πάρουν το αεροδρόμιο. Και ήρθανε τα Ηνωμένα Έθνη και προσπαθούσαν να το παραδώσουμε. Έγινε ένας διπλωματικός. Μια διπλωματική μάχη μπορεί να τη χαρακτηρίζει με το διοικητή μας και μέλους αυτούς και τους είπε: εμείς θα σας το δώσουμε να έρθει εδώ ο διοικητής των καταδρομών της Κύπρου. Και μετά, για να είμαστε σίγουροι, φέρτε μας λεφορία. Ξέρω ότι δεν μπορεί να μας φέρουν λεφορία και ό,τι μπορούσε να κάνει παράτα του χρόνου να έρθουν να το παραδώσουμε στους Έλληνες. Και λέει: να έρθει και ο διοικητής σας και να φύγουμε παρέα και με το διοικητή σας. Και έχει μείνει σε αυτή την κατάσταση το αεροδρόμιο, σε ουδέτερη κατάσταση από τότε, ενώ το καταλάβαμε το αεροδρόμιο. Το οποίο ελληνικό ήταν και έπρεπε να είναι πάλι ελληνικό. Αλλά άλλες οι γραφές. Πάμε τώρα στη συνέχεια εμείς από το αεροδρόμιο. Μετά από το αεροδρόμιο πήγαμε στο Σταυροβούνι. Στο Σταυροβούνι είναι ένα μέρος εκεί πέρα ειδικά για καταδρομής. Μέσα σε Πεύκα και σε Λόφους και όλα αυτά. Εκεί ανοίξαμε ορίγματα. Μία ζωή ορίγματα ανοίγαμε και σε ορίγματα μέναμε. 7 μήνες μέσα στα ορίγματα μέναμε. Επειδή πλέον έγινε γνωστό ότι σαν μονάδα είμαστε κάτω, για να μην μας τυπήσουν το πρωί τα τουρκικά αεροπλάνα, τα πολεμικά, εμείς δεν είχαμε ούτε αεροπλάνα, δεν είχαμε τέτοια πράγματα. 4 ώρα σηκωνόμαστε από τα ορίγματα και φεύγαμε. Και πηγαίναμε στην κεντρική αρτηρία Λευκοσία, Λεμεσό, δεξιά και αριστερά. Ό,τι ύψωμα υπήρχε να μας είχαν αυτό. Διανομή κάναμε κάθε μέρα. Και γυρίζαμε μέσα κατά τις 11.
γυρίζαμε κατά τις 11, θα κάναμε κάποια άσκηση μέχρι το μεσημέρι, μετά το φαγητό και την άλλη μέρα πάλι το ίδιο τροπάριο. Αυτό γινόταν 7-8 μήνες. Και το μπαμ μπουμ συνέχιζε. Στις 16 Αυγούστου πήρε πάλι εντολή ο διοικητής. Δεν θυμάμαι τώρα, μήπως είχε πάρει και πριν καμιά ή μετά πήρε. Είχε πάρει και εντολή να πάμε να προστατεύσουμε τον πρέσβη. Και έδωσε, θυμάμαι όπως λένε οι άνθρωποι που ήταν δίπλα του. Είσαστε καλά, λέει, εδώ πέρα. Λέει, εγώ είχα 29 νεκρούς, λέει, στην επιχείρηση Νίκη, λέει, τους οποίους δεν τους έκανα, λέει, στις μάχες. Και τώρα μου λέτε να πάρω εγώ τα παιδιά που έχουν μανάδες και γονείς να πάνε να περασπίσω τον πρέσβη. Και δεν πήγε και ο πρέσβης την άλλη μέρα τον σκότωσαν. Τον πρέσβη της Αμερικής, στην Κύπρο, τον σκότωσαν τον 10ο. Τώρα δεν θυμάμαι αυτό αν έγινε πριν τη μάχη στο Κολοκασίδι. Τέλος, στο Κολοκασίδι ζήτησαν ενίσχυση να πάνε τα βαρέα όπλα. Έφυγαν δύο σαρέο, να τα πούμε μέσα μα θυμόσαστε, με πάω και πολύ βόλα. Και δημιουργήτης ήταν ο ανθιπολογαγός, ο Κοεμζόγλου, ο Νίκος. Εκεί ήταν ο Μπικάκης, ο Σερέτης, ο Πεχινάκης, ο Μπόμπολας. Ήταν όλα τα παιδιά, ήταν γύρω στα 12-13. Αυτό δεν τα θυμάμαι και τα ονόματα, αλλά δεν μπορούμε να πούμε γιατί έχει επικρατήσει. Θυμάσαι αρκετά. Ναι, όχι, μα τα θυμάμαι, τα έχουμε, είναι και γραμμένα στο βιβλίο. Και έχει επικρατήσει να αναφέρουν ότι ο ήρωας, ο Μπικάκης, ήρωας. Δεν αμφισβητεί κανείς, αλλά επειδή τα ομαδικά όπλα έχουν ομάδα, δεν είναι ένας, οπότε πρέπει να έχουμε αναφορά σε όλα τα άτομα που ήταν στα στοιχεία. Εκεί έγινε μια μάχη 3-4 ώρες τι έγινε και χτύπησαν 5 τάγκς. Οπότε εγκατέλειψαν και το στόχο αυτόν. Τι είχε τώρα και η μία μάχη και η άλλη, τι σκοπό είχαν? Είναι πρώτα-πρώτα, είναι δύο νικηφόρες μάχες τελευταίες ελληνικής μοίρας καταδρομών, κατά τουρκικών δυνάμεων. Δεν έχουν καμία σχέση με επιχείρηση, είναι και ούτε τίποτα. Μιλάμε. Ποια ήταν τα αποτελέσματα τώρα? Οι Τούρκοι τι σκόπευαν? Να κόψουν να γίνει αποκοπή η Λευκοσίας με την υπόλοιπη, με τη Λεμεσό, να πάρουν το κομμάτι του άμα θέλουν από τότε και αργότερα να πάρουν και το άλλο. Αυτό που πάνε τώρα να το κάνουν, γιατί ίσως να είχαν το οικόπεδο που θα θέλανε από τη μία πλευρά ή από την άλλη, ήταν εντάξει. Και όχι ότι θα αφήναν το άλλο να το πάρει η Ελλάδα. Mm-hmm. Ναι. Που δεν θέλαμε εμείς, δεν θέλαμε ούτε εμείς. Θέλαμε το κράτος να παραμείνει ανεξάρτητο. Δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να πάρουμε τη Μισή Κύπρο και όλα αυτά. Άρα οι δύο μάχες, επανέρχομαι, ήταν με το αεροδρόμιο θα μπορούσαν να κάνουν αποκοπή Λευκοσίας, Λεμεσού και προσάρτηση αν θέλανε, και αφού δεν το καταφέρανε με το αεροδρόμιο πήγαν να κόψουν την κεντρική αρτηρία και δεν κατάφεραν ούτε και αυτό. Ούτε αυτό. Επειδή τώρα τι έγινε, επειδή χάθηκε ο πόλεμος χάθηκε. Εμείς είχαμε νικηφόρες μάχες. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν μονάδες οι οποίες μπορεί να σας πούνε. Πολιτικά χάθηκε. Ναι. Μα είπα τι πως ήταν. Είπαμε. Δεν θέλει να ακούσει κανένας μετά για την Κύπρο. Οπότε όποιος υπουργός έρχεται απάνω, μόλις βλέπει φάκελο ή οτιδήποτε, θα το μετακινήσει παραπέρα, δεν θα το κοιτάξει το... Ενώ εάν ήταν ένας να ήμουν εγώ τώρα σε μια θέση και έβλεπα ότι ήρθαν οι πολεμιστές Κύπρου, θα αυτομάτως, όχι το αίτημα θα κοιτούσα, θα τους καλούσα, τους έλεγα παιδιά, πότε θέλετε να δείτε τον υπουργό οτιδήποτε. Ναι, δυστυχώς ελάχιστες ήταν οι περιπτώσεις που μπορούμε να θυμηθούμε ότι μας καλέσανε στο Υπουργείο. Οπότε και κακή προσωπική αντιμετώπιση. Ναι, έχουμε πολύ κακή και το έχουμε γράψει στον Πρωθυπουργό τώρα στην τελευταία επιστολή. Το πρώτο θέμα μας είναι αυτό, να μας σέβονται όταν παίρνουν μια επιστολή ή όταν μιλάνε στο τηλέφωνο. Παίρνουμε στο τηλέφωνο και περιμένουμε απάντηση και δεν μας απαντάει κανένας. Είτε στρατιωτικός, είτε πολιτικός, οτιδήποτε. Αυτό δεν γίνεται τώρα. Ναι, φυσικά. Ναι, δεν γίνεται τώρα. Φυσικά. Τώρα μπορώ να σας πω μόνο ότι για να μας δεχτεί ο Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργασίας, όπως λέγεται, 2 χρόνια δεν μας έχει δεχτεί. 2 χρόνια πώς είναι εκεί πέρα, δεν μας έχει δεχτεί. Γιατί είναι, έχουμε ένα αίτημα το οποίο είναι τόσο απλό, το οποίο δεν το καταλαβαίνουν. Τους το αναλύουμε εκεί πέρα και τους λέμε αυτό δεν έχει κόστος. Τι λέει αυτό? Είναι ο νόμος 2643, άρθρο 1, που λέει για τους διαγωνισμούς των παιδιών θα είναι στο 25% κτλ. Τι λέει? Και λέει Α, τα παιδιά της Εθνικής Αντίστασης, οι ανάπηροι Κύπρου, και λέμε εμείς βάλε και Γ, παιδιά πολεμιστών Κύπρου. Για μοριοδότηση είναι. Για μοριοδότηση. Και λέμε Γ, αυτό το πραγματάκι είναι. 10 χρόνια πάμε, ρε παιδιά. Δεν στοιχίζει και την τιμή που θα πάρουν. Την τιμή. Ούτε αυτό το πραγματάκι δεν κάνουν. Πάμε τώρα έτσι συνολικά στα αιτήματα. Στα αιτήματα δεν έχουν ικανοποιήσει τίποτα απολύτως. Μας δώσανε το 98, ήταν υπουργός ο Τσοχατζόπουλος. Ο άνθρωπος δεν μας ενδιαφέρει αν είναι κλέφτης οτιδήποτε.
εμείς να τον ευχαριστήσουμε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος όχι τι έκανε κάτι, το αυτονόητο έκανε. Επί 24 χρόνια περάσανε οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και δεν είπε κάποιος, έλα τώρα. Όχι, μας ενδιαφέρει αν είναι και κλέφτης. Όχι, συγγνώμη, για το, έχει πάει γιατί στη φυλακή, όχι. Λεπτό. Γιατί ο Παναγιώτης δίπλα του είπε προδότες κλπ. Και ένας πιάστηκε. Δεν εννοώ αυτό, Δεν εννοώ. Όχι, εγώ δεν εννοώ αυτό. Είναι κλέφτης και τον πιάσανε να ακολουθεί την άλλη διαδικασία. Αλλά για μας. Αλλά για μας. Για μας. Έκανε. Δεν κουράστηκε ο άνθρωπος. Ό,τι δεν κάνανε οι άλλοι, πήρα εδώ. Τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ότι πολεμήσαν. Και έκανε ένα νόμο και είπε ότι οι άνθρωποι αυτοί πολεμήσαν. Πήραμε το χαρτάκι. Που καλύτερα μην το παίρναμε. Πήραμε το χαρτάκι και έρχονται και βεβαίωση ζώνη στον πρόσωπο, λέγεται στην καθαρέβουσα ή στη δική μας τη γλώσσα, βεβαίωση πολεμιστή. Τι πήραμε αυτή τη βεβαίωση, λέγαμε ότι κάπου θα τη βάλουν τα παιδιά, οπουδήποτε να, ή εμείς θα τη χρησιμοποιήσουμε. Αυτή η βεβαίωση του τίποτα μέχρι σήμερα είναι η βεβαίωση του τίποτα για την υπηρεσία του πουθενά. Έχουμε καταφέρει μόνο να μπορέσουμε να πάμε στα στρατιωτικά νοσοκομεία όσοι δεν έχουν ασφάλεια και όσοι έχουν την πληρώνει. Δεν έχουμε καταφέρει απολύτως τίποτα άλλο. Τι άλλα αιτήματα κάνατε που δεν σας τα αντιμετώπισαν θετικά? Αιτήματα είχαμε, τα παιδιά να μπορούν να πάνε στο στρατό στην 7 ετία. Να έχουν κάποια μόρια στη σχολή Ευελπίδων και στα σώματα, στις στρατιωτικές σχολές και στα σώματα ασφαλείας. Τίποτα απολύτως. Όχι, τίποτα δεν έχουμε. Καταφέραμε μόνο επί υπουργίας του Λαπρόπουλου. Περιμένουμε τώρα πως αναλάβει πάλι. Είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος μας δέχεται και φεύγει από την καρέκλα και κάθε δίπλα μας και μιλάμε. Να του κάναμε ένα αίτημα του συλλόγου μας να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη οι συγγενείς. Και αμέσως σε 5 μέρες βγήκε απόφαση και είχαν. Μετά ακολούθησαμε με παρέα με την ΕΛΔΙΚ και πήραμε και οι πολεμιστές. Και επί Βενιζέλου, του Βαγγέλη Βενιζέλου, επί Υπουργείας Άμυνα, πήραμε και για τα μέλη της οικογένειας. Επίσης, επί Βενιζέλου μας δώσανε περίπτερα. Τα οποία μας τα αφαιρέσανε. Μας δώσανε περίπτερα, τα οποία δεν μας τα δώσανε. Πολεμήσατε πάρτε ένα περίπτερο. Είχε για κάποια κριτήρια. Έπρεπε να είσαι κακομοίρης, να παίρνεις από την. Να σιτίζεις από την πρόνοια. Οπότε έβγαλαν τώρα νόμο και αυτό το ευεργέτημα το αφαίρεσαν και πρέπει για να πάρεις περίπτερο να θα 70% οι δήμοι το δίνουν με δημοπρασία και το 30% το δίνουν στους πολίτεκνους, αμαία και στους πολεμιστές Κύπρου με την αντίστοιχη καταβολή χρήματος. Συνεχίζετε λοιπόν να έχετε δυσαρέσκεια και πιστεύετε ότι η αντιμετώπιση είναι όχι ουδέτερη, είναι αρνητική, έτσι? Είναι αρνητική. Σου λέει γιατί είναι αρνητική να πούμε και τι φταίει, γιατί δεν είναι μόνο τι φταίει εδώ που έχουμε τη συγκεκριμένη πολιτική ηγεσία. Εδώ είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι που έχουμε εμείς εδώ πέρα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στους χώρους που πρέπει να υλοποιηθούν τα αιτήματα. Είναι οι λεγόμενες στρατιωτικές υπηρεσίες που έχουν στρατιωτικούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν δημόσια διοίκηση. Θα σας αναφέρω τρία παραδείγματα με τρεις διευθύνσεις. Η διεύθυνση η οποία υπάγονται τα εφεδροπολεμικά σωματεία. Είμαστε δύο σύλλογοι εμείς με την ΕΛΔΙΚ, με αρχαιρεσίες, με εκλογές, τα πάντα. Και είναι και 6 οι οποίοι έχουν κάνει σύλλογο στα σπίτια του μερικοί, με αντικείμενο να τους καλεί κάθε χρόνο το ελληνικό δημόσιο να πηγαίνουν στην Κύπρο, να τους πληρώνει τα έξοδα, αεροπλάνα, εισιτήρια και άλλα αυτά και ξενοδοχεία και να τους δίνει πλακέτες και να γυρίζουν μετά. Αυτό είναι το αντικείμενο γιατί εκ των πραγμάτων δεν έχουν να πάνε πουθενά αλλού. Πού θα πάνε σε έναν υπουργό, πει τι είσαι εσύ, δεν πάνε πουθενά. Άρα αυτό έχουν. Και έχουμε πει. Για σας παρακαλούμε, καλέστε τους να δούμε. Έχουν τα μέλη τους, είναι ταμιακά εντάξει, είναι πολεμιστές και όλα αυτά. Η απάντηση που παίρνουμε, ξέρετε ποια είναι? Για μας έχουν καταστατικό από το πρωτοδικείο. Με απλά λόγια να σας πω. Πάει στο πρωτοδικείο οποιοδήποτε, ξέρετε είναι πολύ απλό, πάει στο πρωτοδικείο 20 άτομα, είτε κλέφτες είναι, είτε απατεώνες, είτε λαμόγια, οτιδήποτε, κάνει ένα σύλλογο. Τον παίρνουν αυτό το σύλλογο οι δικοί μας και τον πάνε στη ΔΕΠΑΘΑ, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού και λέει: εμένα μου φτάνει. Δηλαδή είναι πολεμιστές. Ακούτε πράγματα, ρε παιδιά. Το πιστεύετε? Ναι. Φέτο δέτε. Δυστυχώς, ναι. Ναι. Φέτο τι έγινε φέτο? Φέτο πήγαμε στην Κύπρο κάτω, ήταν οι 10 αυτοί, είμαστε δύο σύλλογοι, οι 6-7 σφραγιδοπρόεδροι, και επειδή κάποιο σφραγιδοπρόεδρο δεν είχε αναφέρει πολεμιστή, έφερε ένα συγγενή του. Ο συγγενή του έφαγε. Μα δεν είναι, να δείτε ποια είναι τα κακά. Έφαγε, ήπια και μόλις πήγαμε και στην ΕΛΔΙΚ, του δώσανε και μία πλακέτα η οποία έλεγε για τη συμμετοχή σας στις πολεμικές επιχειρήσεις. Άσχετος και τελείως άσχετος. Μα δεν ξέρει που πατήχε ο άνθρωπος που δεν στην Κύπρο, το 67. Και να φανταστείτε, προσέχτε με τώρα. Ο σύλλογός μας είχε αίτημα του συμπολεμιστή Μοναστηράκη από την Αυστραλία
να μην πληρώσει το ξενοδοχείο. Και νομίμως να μην το πληρώσει. Δεν του παίρνει το βάλει τα εισιτήρια από την Αυστραλία στην Κύπρο. Ναι. Ο αδερφός του νεκρού από την Άρτα, ο Κατέρος, και η ανιψιά του με πήραν τηλέφωνο, πρόεδρε, κατεβούμε κάτω. Παιδιά, δύο θέσεις μου δώσαν γιατί εσείς παίρνουν, έχεις φάγει το πρόεδρε τις θέσεις. Και εμείς λέω δικαιούμαστε 7 θέσεις, δεν μας τις δώσανε. Παιδιά, ήρθε ο άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμία σχέση, πήρε και πλακέτα, έφαγε ύπη, το πληρώσαν εισιτήρια κτλ. Και δεν κατέβηκε αδερφός νεκρού να τιμήσει τον αδερφό του. Ναι. Αυτά το 2014. Αυτό είναι η μία διεύθυνση. Να σας πάω στην άλλη διεύθυνση. Η άλλη διεύθυνση το 2007, επί Λαμπρόπουλου νομίζω και πάλι, μας έδωσαν ένα αναμνηστικό μετάλλιο επιχειρήσεων Κύπρου. Αυτό είναι αναμνηστικό, δεν είναι μετάλλιο για να έχει κάποια συμμετοχή κάπου. Mm-hmm. Αλλά να παρέλθω λίγο στη βεβαίωση ζωή στο πρόσωπο, γιατί δεν σας είπα γιατί είναι η βεβαίωση του τίποτα στην υπηρεσία του πουθενά. Διότι είναι νομοθετημένο να είναι τετράμενο και μας δώσαν ένα μήνα. Άρα είτε μας το δώσανε είτε δεν μας το δώσανε. Δηλαδή στα δικαιολογητικά λέει βεβαίως ζωή στο πρόσωπο τετράμενο. Ναι, 4 μήνες πολέμος δεν μπορεί να γίνει, βέβαια θα μείνει μπαρούτι. Τώρα να επανέλθω στην άλλη τη διάθεση με το αναμνηστικό μετάλλιο. Έπιασα εγώ σε ηλεκτρονική μορφή, πήρα το προεδρικό διάταγμα και πήρα και την ημερήσια διαταγή της μονάδας της Α μοίρας καταδρομών. Πρόσθεσα και τα 25 άτομα της Γ μοίρας καταδρομών, δεξιά και αριστερά. Και στη μέση τους έβαλα τα λάθη. 125 άτομα δεν αναφέρονται μέσα. Οπότε τι να το κάνουν αν ήρθαν σε τελετή ή δεν ήρθαν και το πήραν. Αφού δεν αναφέρεσαι στην εφημερίδα, εμεί θα πεθάνουμε μεθαύριο, έτσι. Φυσικά. Δεν πρέπει να αναφέρονται μέσα. Και τους βρήκα όλα τα λάθη. Και επειδή τους είπα από το 7, κύριοι, αυτά είναι. Παρακαλώ, διορθώστε τα. Έχουμε 14. Έχω πάει σε αρχηγού στρατού, κατ' επανάληψη, όλα τους λέω. Ξέρετε ποια είναι η απάντησή τους. Η απάντησή τους για να σας δώσουμε το παράσημο θα μας φέρει Α, Β, Γ, Δ, Ε δικαιολογητικά. Λέω εγώ, έλα. Διορθώστε τα αυτά που σου φέραμε πρώτο. Για να μπορούμε να φέρουμε αυτά που λέτε. Δεν τα διορθώνανε. Αλλά το χειρότερο, αφού στα 5, τα 4 τα πήγαμε για να εκδοθεί βεβαίως ζωή στον πρόσωπο. Βρε, τι καλύτερο έχεις. Έχει ένα στρατιωτικό έγγραφο το οποίο σου λέει ότι αυτός είναι πολεμιστής. Τι του ζητάς περισσότερο. Ούτε αυτό δεν μπορούν να καταλάβουν. Έχω πάει σε υπουργούς, έχω πάει σε αρχηγούς, ούτε αυτό μπορούν να καταλάβουν. Να σας φέρω όμως και τον αντίθετο. Ένας στρατηγός Κακουδάκης, αυτός που ήταν στην έκδοση της βεβαίωσης ζώνης στον πρόσωπο. Είχε βγει μια διαταγή ότι για να βεβαιώσει ότι είσαι ένα πολεμιστής πρέπει να κατεβούν δύο στο στρατολογικό γραφείο, με να βγάλουν το πιστοποιητικό στρατού που να φαίνεται ότι πήγε στην Κύπρο. Εμάς δεν λέει τα χαρτιά ότι πήγαμε στην Κύπρο. Σε εμάς λέει το πιστοποιητικό τύπου Α, αφήκτη αλλοδαπίν και εκφυπιάκτη αλλοδαπή. Πάω και του λέω του στρατηγού, στρατηγέ του λέω, η μία διεύθυνση λέει έτσι, η άλλη λέει έτσι. Εγώ του λέω, έχω την ημερήσια διαταγή και έχω και τον Facebook μου έγραψε αυτό. Έλα δωρε άνθρωποι μου κάνει, έτσι μου. Έλα δωρε άνθρωποι μου λέει. Έξω αυτά μου λέει τα δύο στρατιωτικά έγγραφα. Φέρε μου λέω τι χαρτιά έχεις να μου. Και έδωσε εντολή, βγάλαμε βεβαίως ζώνης πρόσωπο σε πολεμιστές που είχαν πεθάνει. Αυτοί είναι οι άνθρωποι με. Και εδώ πάω και τους λέω, ρε παιδιά, εγώ έχω κάνει επιθεωρητής ελεκτής δημόσιας διοίκησης 10 χρόνια. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Σας τα έφερα ηλεκτρονικά. Έχουν αυτά τα λάθη. Πάμε στην τρίτη διεύθυνση τώρα. Να δείτε. Και να το συνοψίσουμε. Ναι, ναι. Για να τελειώσουμε να σας πω τι δίνει αυτό και μετά να σας πω και ποιοι άλλοι φταίνε για το αυτό. Δεν φταίει μόνο το αυτό. Είναι και λίγο ένα κομματάκι να σα πω για τη σφραγή του πρόεδρου. Λοιπόν, η τρίτη διεύθυνση συνδυάζεται με αυτό. Πάει ένα εκεί πέρα χωρί να περάσει, γιατί εμεί όλα τα αιτήματα θα τα περάσουμε από τη Γιάζη Δεπαθά που σα είπα πριν. Αφού δεν είχε υπαχθεί ο σύλλογό του εκεί πέρα, τα πήγε μόνο του. Βρήκε κάποιο πολιτικό οτιδήποτε και πάει και παίρνει ένα χαρτί για τη σύντηση των πολεμιστών. Με υπογραφή του Α υπαρχηγού, του τότε Α υπαρχηγού. Αυτοί οι άνθρωποι τα πήραν το χαρτί, δεν καθίσανε κάτω να πούνε, αλλά ποιο είναι αυτό ο άνθρωπο, τι γίνεται όλα αυτά. Εμείς μας παίρνει ένα τηλέφωνο από τη Μεραρχία Καβάλας, λέει να μας δώσετε τα ονόματα των συμπολεμιστών σας, λέει του συλλόγου σας, για να έχουν σύντηση. Μα εμείς δεν είχαμε τέτοιο αίτημα. Πώς λέει, δεν είχε λίγο ο σύλλογος 64, 67, 74. Όχι, λέμε εμείς δεν είχαμε τέτοιο. Αφού ανακαλύψαμε ότι βγάλανε αυτό το έγγραφο, λέμε στη συγκεκριμένη διεύθυνση. Αφού βγάλατε το συγκεκριμένο έγγραφο για το σύλλογο το συγκεκριμένο, να μην κάνουμε χαρτιά εμείς, δώστε το στη Γέση Δεπαθά να το κοινοποιήσει σε όλους. Λογικό. Μα δεν έγινε. Έκανα μόνος μου εγώ, μετά από 6 μήνες έκανε η ΕΡΤ και προχωράμε. Δηλαδή αυτό είναι το μεγάλο το αυτό. Και το τρίτο που είναι η 6-7-8 σφραγιδοπρόεδρη, με την οικιακή σύλλογη που τους λέω εγώ με τους σφραγιδοπρόεδρους, είναι η μεγαλύτερη πληγή αυτή. Διότι μας λένε εμάς τώρα, αν καταλάβατε εσείς εδώ πέρα, ότι εγώ είμαι ίδιος σφραγιδοπρόεδρος σαν πρόεδρος. Όπου και να μιλήσεις λέει βρέστε τα. Να τα βρω ακόμη πιο. Καλά, οι πολιτικοί τον παλάκι σε εσά θέλουν να οι το πούν. Οι πολιτικοί δείξουν, είχαν το σκοπό του. Δεν αφήσανε να διαλυθεί, να υπάρχει ένα σύλλογο σε εμά. Δεν κάνουν προσπάθειε σε εμά να μα διαλύσουν. Καταργήσαν το μνημόσυνο 35 μοίρα καταδρομών στην Κύπρο, πηγαίναμε κάτω. Μια χρονιά, όπω είδατε εδώ, οι θέσει έπρεπε να είναι, αφού είχαμε από το 85 που ιδρυθήκαμε, είχαμε το 1 τρίτο το θέσεων. Ήταν 90, παίρναμε 35. Τώρα είναι 20. Έπρεπε να πάρουμε 7. Γιατί μου δίνουν 2
και με κάνουν και ίσο με τον οικιακό σύλλογο. Άρα προσπαθούν και το σύλλογο κομμάτων, δηλαδή τους πολεμιστές, να μην το καταφέρουν. Αλλά βλέπουμε τον πόλεμο που γίνεται. Παναγιώτη μου, ναι, πρέπει λίγο να το. Δεν θα πω τώρα κάτι άλλο. Θα πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι έκανα μια ενημέρωση και στον κόσμο για τον σύλλογό μας και όλα. Και περισσότερα νομίζω μπορεί να βρει και συνιστοσέλιδα. Μα απαντήσει κομμάτων 74 στα ελληνικά. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Ναι, τα κάτσα, ναι, για το τέλος. Γιατί, ναι, τα... αυτά που έζησε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά ήθελα να πω. Δεν νομίζω ότι είχα και περισσότερα. Αυτά ήθελα να πω. Ο κ. Γιάννη και ο Ευγένιο δεν ξέρω αν θέλουν κάτι να προσθέσουν πριν κλείσουμε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός και ευνοούμενος που είμαι μεταξύ αυτών των δύο συναδέλφων εδώ πέρα, διότι από εδώ είναι ζωντανή ιστορία, από εδώ όμως είναι και ένα άτομο το οποίο είναι από την αφρόκρεμα του ελληνικού στρατού, γιατί ήταν και αλεξιδοτιστής και βατραχάνθρωπος, οπότε είναι αυτό πολύ σημαντικό, είναι και νομικός, και ευχαριστώ πάρα πολύ που γνώρισα και εσένα και το κανάλι σας που μου δώσατε την ευκαιρία να πω την άποψή μου σαν στρατιώτης έφεδρος. Αυτό ήθελα να πω, σαν ενεργός πολίτης. Κυριάκο, κάτι άλλο εσύ για να κλείσουμε. Θα ευχαριστήσω και εγώ την εκλεκτή παρέα. Βρέθηκα σήμερα σε ένα χώρο που με συγκινεί, η Νέα Σμύρνη, μια και εγώ έχω καταγωγή από τη Σμύρνη, καλά που ήταν κοντά στο Αϊβαλί. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα που με αυτή την αφορμή της 28ης είπαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Νομίζω ότι όσοι μας ακούσουν θα πρέπει να κρατήσουν στο μυαλό τους ότι είμαστε ένας λαός που έχουμε πάρα πολλά θετικά πράγματα, είμαστε ευνοημένοι και προορισμένοι να κάνουμε ένα σημαντικό, πιστεύω, έργο στον κόσμο. Απλά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και τις αδυναμίες μας, να τις αντιπαλέψουμε και να συνεργαστούμε μεταξύ μας συνειδητά για να κάνουμε το θαύμα το οποίο αξίζει στην Ελλάδα. Μπορούμε να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ και εγώ και τους τρεις, και τους τρεις σαν ομάδα, σαν παρέα και τον καθένα ξεχωριστά, Αφάλης Παναγιώτης, Χριστοδούλη Ευγένιος και ο Κυριάκος ο Κόκκινος. Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ, ευχαριστώ που εμένα με κάνατε λίγο πιο σοφό σήμερα, άκουσα πράγματα τα οποία δεν γνώριζα και άκουσα πράγματα τα οποία ενδεχομένως και πάρα πολλοί κόσμος να μην γνωρίζει. Θα χαρώ να σας ξαναφιλοξενήσω, θα χαρώ να με τον Παναγιώτη, θα χαρώ κάποια στιγμή να μάθω πώς πηγαίνουν τα αιτήματά σας. Εγώ θέλω να κάνω μια μικρή διακοπή. Πρώτα απ' όλα, όλο το team εδώ μπορείτε να έρθετε στις 28 του μηνός, θα παρελάσουμε στο Περιστέρι και μετά όσοι θα είμαστε εκεί θα πάμε σε κάποιο ταβερνάκι. Αν έχει ταβερνάκι και ούζα, εγώ θα έρθω. Ναι, θα έχει απλά. Αλλά νομίζω θα έρθουν και εκεί. Ναι, αυτό. Και σας ευχαριστώ που μας καλέσατε εδώ. Είμαστε στην παρέλαση του Πειραιά, στο σύνδεσμο Ελλήνων Πατρακατρόπων. Εσείς Πειραιά λοιπόν. Καλή παρέλαση λοιπόν, να είστε καλά. Ναι, από τον Δημήτρη και τη Λάσπη, καλή συνέχεια. Την επόμενη Πέμπτη θα επανέλθουμε στην τοπική πολιτική κοινωνία με κάποιον εκλεκτό καλεσμένο, πιθανότατα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Σμύρνης. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.